Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλημέρα στον Brad Pitt, ο οποίος για άλλο ένα βράδυ είναι μαζί μας, κοντά μας. Καλημέρα στον Dream Jacka που είναι πίσω από τις κάμερες και τα μικρόφωνα. Τι? Δεν χρειάζεται να έχει μικρόφωνο, θα ακούσει εδώ. Να δω για μένα τι θα πεις. Ο τεράστιος, ότι ήταν ο τεράστιος. Αυτά τα σάγια, ξέρεις, δεν τα μπορώ. Ο φίλος μου ο Παρθενάκης, ο οποίος θα πούμε, ο οποίος είναι στο κομμάτι του μπάσκετ, ο ειδικός αναλυτής, θα μας πει τα τελευταία νέα. Παρασκήνια, ιστορίες, μεταγραφές. Δεν έχει σημαίνει τελευταία νέα. Σήμερα είναι. Τα τελευταία νέα εννοώ, δηλαδή. Τον τελευταίο καλά, ναι, εννοείται, εννοείται. Τα νέα δεν τελειώνουν ποτέ. Εννοείται, εννοείται. Εκτός αν πατήσει ο Θεός στο κουμπί και σβήσει τη γη. Όχι, εντάξει. Ναι. Δεν είναι καλή ευχή αυτό. Ορίστε. Έτσι λένε για αυτοί που πιστεύουν. Να του μαλακώσω λίγο. Πώς θα. Εντάξει. Για λέγε. Τι γίνεται. Εσύ θα μου πεις. Σε βλέπω σε εξαιρετική φόρμα, προπονήθηκες, έκανες έρανες. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι δίνω παραπάνω. Ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, ναι, μαζί σου. Μόνο ένα πράγμα. Τι? Πώς αντέχεις τον Ιούνιο μήνα το Μούσι? Το Μούσι το έχουμε ξαναπεί αυτό, ρε φίλε, ότι είναι επιλογή μου. Okay. Δεν ζεσταίνομαι. Δεν είσαι από τους ανθρώπους που θα μπουν μέσα στο σπίτι και θα πούνε γαμό το πολύ ζέστη έχει να ανοίξω το παράθυρο. Ξέρω εγώ. Να ξεσκεπαστώ, να πάρω λίγο αέρα. Φυσικά, να βγάλω το ποδάρι μου φυσικά και χειμώνα καιρό έξω από το, έξω από την, από το πάβλωμα, ας πούμε. Φυσικά είμαι από τους άνθρωπους. Γιατί τι σχέση έχει αυτό με το Μούσι? Εγώ ένα θα σου πω ότι καταρχήν. Εγώ είμαι νευρικός. Δεν μπορώ να έχω Μούσι. Πρώτον. Δεύτερον, το κεφάλι μου είναι οειδές. Είμαι στρογγυλοπρόσωπος. Δεν πάλι, δεν έχω γωνίες. Ναι. Δοκίμασα να. Και τα χρώματά σου σε να δεν είναι τέτοια τα οποία θα φαίνονταν, ναι, το Μούσι. Ούτε μουστάκι μπορώ να αφήσω. Εντάξει, δεν με πάει. Κάτι κασιδιάριδες σαν και εμένα αφήνουν κάτι τετράγωνα, κάτι αυτά. Ο Κουλιανός αφήνει κάτι σαν σπαθιά εδώ κτλ. Δεν ξέρω αν γλιστράει στο μαξιλάρι και θέλει φρένο. Αν μπες να αφήσει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι ένα τόσο. Αυτά είναι επιλογές, ρε. Πρέπει να είσαι μακρομούρης για να έχεις Μούσι. Okay. Εμένα δεν με ενοχλεί. Από... Ωραίο σαγόνι, τετράγωνο αυτό κτλ. Από εκεί πέρα να ξέρεις ότι θέλει περιποίηση. Δεν είναι... Ναι, είναι και αυτό, μεράκι. Δεν είναι χύμα στο κύμα γιατί την ακούς. Πολλοί μου λένε ότι. Γιατί ξέρεις. Τώρα εσύ είσαι ελεύθερος άνθρωπος, έχεις γνωρίσει γυναίκες και αλλοδαπές κτλ. Σου έχει τύχει ποτέ να σου πει γυναίκα, αγάπη μου, δεν ξυρίζει το Μούσι? Όχι, μου έχει τύχει όμως να μου πει δάκουσα το Μούσι. Δάκουσε το Μούσι. Ναι. Πολύ πρόσφατα κιόλας. Και αυτό τι είναι, κακό? Όχι, ήταν όχι. Μια δυσλειτουργία σε μια κοντινή επαφή. Πήγε να τη φιλήσει και αυτή μου λέει να πάρει το Μούσι. Ναι. Ναι. Ξαναβγήκε μαζί τη μετά. Θέλω να πω δηλαδή. Αδιάκριτο, αλλά. Όχι. Μήπως αυτό ήταν από το. Να σου πω κάτι, αυτό ήταν μια. Ναι. Τυχαία στιγμή. Φυσικά, λογικό είναι. Δεν έχω μακρύ Μούσι. Εγώ δεν είναι. Εσύ το θες και το έχεις μακρύ. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Φυσικά, μπορεί για κάποιους να είναι αντιαισθητικό. Αυτά είναι. Ναι. Προτιμήσεις, απόψεις κτλ. Από εκεί πέρα δεν αγκάζει. Ταξίριζες για γυναίκα το Μούσι? Τώρα όχι. Όχι τώρα. Όχι. Γιατί ναι. Ειδικά να σου πω για το θέμα των γυναικών και τον ουρανό μετά να κατεβάσεις, πάλι αναποφάσιστες θα είναι. Α, θα βρουν κουσούρι, λες. Θα βρουν κουσούρι, θα αλλάξουν άποψη. Α, θα αλλάξει άποψη. Εγώ συνηθίζω να λέω τελευταία, αυτός ο καιρός είναι πιο ασταθής και από τις γυναίκες. Δεν έχουν σταθερότητα, δηλαδή. Είναι ασταθής, λες, Ναι, ναι. Ναι. Δεν υποστηρίζουν την άποψή τους τόσο εύκολα όσο οι άντρες, πιστεύω. Ναι. Αυτή είναι ένα συμπέρασμα αυτό του καιρού. Πιστεύεις ότι είναι αποτρεπτικό για να μπουν στελέχη διοίκησης? Όχι, δεν έχει να κάνει. Να γίνουν πολιτικοί και τα λοιπά. Όμως, ναι. Δεν έχει να κάνει γιατί όπως βλέπεις πολλά άβατα επαγγελματικά ή άλλα άβατα πλέον είναι πιο ανοιχτά για τις γυναίκες. Θεωρούνται πιο ικανές. Σε πόστα σημαντικά. Στη δουλειά εννοείς, δηλαδή. Δουλειά, ναι. Παράδειγμα θέλω να μου φέρεις. Παράδειγμα. Παράδειγμα, γιατί εγώ μετά παράδειγμα. Δεν έχω κάποιο πολύ φρέσκο παράδειγμα, ναι, αλλά είναι μία αντίληψη γενικότερη. Ότι... Ναι. Επειδή οι γυναίκες στα οικονομικά είναι σπάταλες, ναι, θα άφηνες, ας πούμε, εσύ, αν είχες, τώρα θα μου πεις, θεωρητικά μιλάω. Ναι. Έχω εγώ μία κόρη, ας πούμε, και ένα γιο, λέμε. Ναι. Και σε ποιον θα εμπιστευόσουν τη διαχείριση της επιχείρησης κτλ. Θα μου πεις και ο γιος μπορεί να βγει τρόμπας και να βγει τίποτα κανένας. Ξέρω εγώ, καζινόβιος και τα λοιπά. Είναι πιο, πιο συντεταγμένες αυτό που κάνουν, πιο αφιερωμένες. Νομίζω ότι είναι πιο πειθαρχημένες. Πιο πειθαρχημένες, ναι. Πιο νοικοκύρισες, ναι. Πες το όπως θες. Ναι.
Ναι. Αυτή τη μικρή αντίληψη. Εγώ τώρα εντάξει, δεν είμαι και ο ειδικός. Ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άντρες δεν είμαστε πιο συνεπείς και πιο αποδοτικοί σε αυτό που θα αναλάβουμε. Ίσως ναι. Έχουμε περισσότερη την έννοια της αφηρμάδας. Το μέτρο της. Μήπως οι γυναίκες είναι και πιο εργατικές από τους άντρες. Δεν γιατί θα το λέω αυτό, δεν ξέρω. Γιατί άμα περάσεις έξω τώρα στη γειτονιά τη δικιά μου και περάσεις από 15 καφενεία και αυτά, περισσότεροι άντριδοι είναι. Που έλεγε η γιά μου, είναι άντριδοι περισσότεροι. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Αλλά... Έχει και κάποια κακοπρόσχυλα γυναίκες, ας πούμε, κάτι μούρες. Ναι. Εκεί στα τσίπουρα και τα λοιπά που σηκώνονται να περπατήσουν και περπατάνε αλλού και τα λοιπά, κάτι λέσια της κοινωνίας, αλλά συνήθως είναι αντρικό ναι, προνόμιο. Καταλαβαίνεις όμως από το DNA ναι. του άντρα και της γυναίκας είναι πιο φυσιολογικό, πιο προγραμματισμένο από τη γέννησή τους να έχουν την προσοχή τους σε πιο πολλά πράγματα. Σκέψου, οικογένεια, δουλειά, σπίτι, δεν είναι λίγα. Ναι. Δηλαδή, οι άντρες λέμε, παραδείγματος χάρη, είμαι στη δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ, δουλεύω, φέρνω ναι. τα λεφτά, ναι. ό,τι και αν κάνει ο καθένας, και λέμε, δεν είμαι ικανός ή δεν αντέχω να κάνω κάτι άλλο. Έλα, έλα στην θέση της γυναίκας που έχει σπίτι, δουλειά, οικογένεια, όταν πληρούνται και τα τρία, και μπορεί να σου πει. Γιατί δεν με βοηθάς, δεν προλαβαίνω. Και εσύ γυρνάς και λες, έλα μωρέ, εγώ είμαι κουρασμένος. Είναι μια γραμμή λεπτή. Ναι. Δεν λέω, είναι τώρα, το απλό συμπέρασμα. Τώρα που δουλεύουν και παραπάνω οι γυναίκες, γιατί ο άντρας δεν έχει στην αγορά εργασίας τη δυνατότητα να κοίτα, πούμε. Κοίτα, και αυτό είναι. Εκεί πέρα, εκεί πέρα θα παίξει λίγο και το μυαλό, το πώς θα κινηθείς για να την κερδίσεις την άλλη. Πώς δηλαδή, για να δώσεις τα φώτα σου. Δεν έχω φώτα, δεν έχω φώτα. Εκεί φώτα δεν έχεις. Δεν έχω φώτα με την έννοια ότι δεν έχω κάποια συνταγή. Γιατί θα γυρίσω να σου πω κι εγώ ελεύθερος είμαι. Δηλαδή τι ελεύθερος είσαι. Ελεύθερος είμαι, εντάξει, δεν έχω κάτι σοβαρό αυτό το γιορτή. Ελεύθερος είμαι, εντάξει. Δηλαδή δεν έχω. Φαντάσου να είσαι άνεργος. Ναι. Να δουλεύει η γυναίκα σου. Ναι. Και να θες να δουλέψεις. Ναι. Και να μην βρίσκεις. Και να μην βρίσκεις. Ωραία, εντάξει, τι έγινε. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ, ναι. Ναι. Δηλαδή θα μετρήσω την αξία μου σαν σύντροφο ή σαν σύζυγος ή σαν, όχι, ναι. σαν οτιδήποτε πες το δίπλα σε μια γυναίκα που είμαι μαζί της. Η φύση τι λέει. Επειδή δεν, η φύση λέει ότι ο άντρας πρέπει να είναι ο ισχυρός, αυτό που έχει τα λεφτά. Η φύση τι λέει. Τι εννοείς η πόσο φύση. Πόσο καιρό θα αντέξεις έτσι. Εντάξει ρε παιδί μου, προφανώς αν. Σε πόσο καιρό θα σε στείλει στη μάμα σου. Καταρχήν θα το αντιληφθώ μόνο μου, δεν θα περιμένω να κάνει κίνηση. Από εκεί και πέρα. Α, είσαι και τζόρα, είσαι βαρύ. Δεν είμαι ναι. βαρύ, ρε παιδί ναι. μου, αλλά άμα είναι να μου ψήσει το ψάρι στα χίλια, γιατί λόγω συγκυριών ή λόγω αδυναμίας πιστεύω ότι δεν βρει δουλειά αυτό που δεν θέλει. Αλλά βάζουμε όλη τη γενικότερη κρίση. Α, λες ότι δεν θέλει ναι, να βρει. Ναι. Ναι. Δηλαδή ναι. θα κάνει κάτι το οποίο θα σου αποφέρει χρήματα. Ναι. Εντάξει, δεν κάτω να ναι. με υποβαθμίζει κιόλα, εννοείται φυσικά. Ναι. Είναι θέμα ανθρωπικού εγωισμού. Τώρα από εκεί και πέρα στα λόγια όλα εύκολα είναι. Ο Χρήστος από τη Λαμπράκη λέει ναι. ότι αν αφήσεις Ραπτόπουλο μουστάκι ναι. θα είσαι εσά τον Βέγκο στην ταινία που κάνει τον Μπεϊζάνη. Ναι. Εντάξει. Θα σε κάνω Βασίλισσα. Ναι. Εντάξει, ναι. Εγώ δεν ξέρω καλά την ταινία. Την ταινία δεν ξέρεις. Το καλύτερο έργο του Βέγκου δεν ξέρεις. Το καλύτερο ρόλο του Βέγκου. Όχι. Έλα. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Μάλιστα. Αντέχετε ρε Μούση Κιλκής. Μάλιστα. Αντέχετε ρε Μούση. Εντάξει. Εγώ το έχω ζήσει αρκετά καλοκαίρια οπότε αντέχετε. Ναι. Και η φάση του ξυρίζομαι ανά 2-3 μέρες είναι περίεργη. Εκτός αν το επιβάλλει. Ναι, κοίτα τι έπαθα εγώ εδώ. Ναι. Ξέρεις τι έπαθα. Να, τι είναι αυτό εδώ, βλέπεις. Πήγες προφανώς να ταξίδεις στο κεφάλι σου ή έκανες χαζομάρα. Όχι. Τι. Από την τσιγκουνιά μου πήρα λεπτό, πώς το λένε, ξηραφάκι μέτριο, ναι. κακό. Και μετά την προπόνηση να πούμε, χράτς. Αλλά ό,τι πληρώνεις παίρνεις, φίλε. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι. Ό,τι έχει να κάνει ό,τι πληρώνεις, με παίρνεις. Το δέρμα μας. Ναι, ναι. Γιατί, παραδείγματος χάρη, μπορεί να κάνεις ένα τατουάζ, μπορεί να ξυριστείς, μπορεί να θες να κάνεις κάτι στα γρήγορα και να δημιουργήσεις πληγή. Να χρησιμοποιήσεις ένα παλιό, ένα σκουριασμένο εργαλείο, ό,τι ναι. και αν είναι αυτό, ξηραφάκι κλπ. Και να έχεις ζημιά. Να ξυρίσεις τρίχες από τα. Από και αυτό, ναι, και αυτό ναι. ακόμα. Εντάξει, που είναι θέμα υγιεινής. Αν και πάλι ανέφερες εσύ το δικό σου. Τέλος πάντων. Γενικά, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα. Ναι, κλείστε. Για πες μου, συνέχισε. Το μους είναι όπως και το οτιδήποτε έχει να κάνει με την εμφάνιση ενός ανθρώπου, είναι θέμα επιλογής και αν σου πάει. Και να σου πάει, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, εγώ παραδείγματος χάρη. Για ένα γουρουνομούρι σαν το κόκκινο, άμα αφήσει και μουσι. Ναι. Θα είναι. Τον έχει περάσει γενναίες 14 τον άνθρωπο. Όχι, ρε φίλε, με αυτό και μουρι με τα μάγουλα και ανέβασε φωτογραφία και με τον μπαμπά του. Ο Γρηγόρης. Με τον παπά του. Ναι, που λέει ότι κλείνει τα 80 και να είναι γερός. Γερός να είναι ο άνθρωπος. Όσο θα είναι γερός ένας άνθρωπος που είναι 80 χρόνια. Εντάξει, όσο είναι. Όσο είναι. Όσο είναι.
Μακάρι ναι. να είναι όσο περισσότερο ναι. πάει. Από εκεί και πέρα σου ξαναλέω λοιπόν ότι η αίσθηση που μπορεί να έχουμε για τον εαυτό μας ή αυτή η αίσθηση που μας δίνουν οι άλλοι είναι σχετική. Μάλιστα. Σίγουρα πάντως ναι. η λογική λέει ότι επιζητούμε μια καλή γνώμη ή μια καλή εικόνα από μια γυναίκα που θέλουμε να κατακτήσουμε ή που την έχουμε δίπλα μας. Αν δεν στη λέει ναι. μια γυναίκα που είναι δίπλα σου, κάτι δεν πάει καλά, ρε φίλε. Προφανώς ναι. δεν σε γουστάρει. Δεν σε θέλει. Δεν σε θέλει. Ναι, σε βλέπει με άλλο μάτι. Ναι. Απλή λογική είναι. Στον μπάσκετ τι γίνεται, για παίρνουμε τα πράγματα. Είχαμε καταρχήν... την τελικάρα, ωραία. Ναι, το είδες. Το άκουσα αναμετάδοση από την Ερα ναι. Σπορ. Ναι, και τι κατάλαβες. Ότι όσοι το βλέπανε δεν είδανε κάτι το οποίο του συγκινούσε, ας πούμε. Λάθος είναι αυτό που λες. Γιατί για. Όταν φεύγουνε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, όταν βλέπω εγώ σε ένα αγώνα μπάσκετ. Ναι. 4 λεπτά πριν τελειώσει, ας πούμε, πόσα κρατάει, 40 λεπτά. 40 λεπτά. Να φύγει στο 35 και μισό λεπτό ο κόσμος από το γήπεδο. Ναι. Γιατί υπάρχει όχι διαφορά. Όχι, δεν ήταν στα 35 και μισό, ήταν πιο. 36. Πιο λίγο. Τέλος πάντων, εντάξει. 35, ναι, ναι, εντάξει ναι, 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 στα τελευταία λεπτά. Όταν βλέπει ένα αγώνα μπάσκετ, λοιπόν, σε ένα τελικό. 3-4 λεπτά, 3,5 λεπτά. Ότι φεύγει ο κόσμος από εκεί. Και ότι αυτό που βλέπει και ο τελευταίος ή ακούει ο τελευταίος αδαείς του αθλήματος όπως τυχάνει να είμαι εγώ ναι. ότι αυτό που ακούγεται σίγουρα θα καταλήξει σε νίκη του Παναθηναϊκού, έτσι ακουγόταν, έτσι βλεπόταν, έτσι λένε οι ειδικοί, εσύ θα μου πεις. Χάνεις την ουσία όμως. Ποια είναι η ουσία? Η ουσία είναι ότι καταρχήν αυτό το σκηνικό έγινε για μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, η οποία προσπαθεί και έχει δώσει δείγματα σωστής λειτουργίας, αλλά δεν φρόντισε να οχυρώσει καλά την ομάδα στον πέμπτο τελικό και να διαφυλάξει τα συμφέροντά της με αποτέλεσμα να μπει ο κόσμος, πρώτον. Γιατί σήμερα έβγαλε ανακοίνωση με κοινή δήλωση η ΚΑΕ Ολυμπιακός που να λέει ότι καταδικάζουμε αυτά τα γεγονότα και ξέρουμε πώς να κάνουμε τον Ολυμπιακό ξανά μεγάλη ομάδα. Τι καταδικάζει? Καταδικάζει ότι έγινε. Γιατί τι έγινε? Τι έγινε, έπεσαν μέσα πράγματα, μπήκε ο κόσμος. Εντάξει, όχι, ξανά έγινε. Καταδικάζει Γκάι Ολυμπιακός. Καταδικάζει Γκάι Ολυμπιακός. Και ποια ήταν η πρόληψη της. Η πρόληψη της Γκάι Ολυμπιακός. Προφανώς καμία. Καμία. Την έχουμε γραμμένη κανονικά την Γκάι Ολυμπιακός. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή. Μετά και θωρακίζει. Φυσικά. Πρόσεξε όμως, τώρα εδώ πέρα δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε. Τα ισοπεδώνουμε. Ωραία, μπορεί και να τα ισοπεδώνουμε. Έχει να κάνει τώρα από εκεί και πέρα και με τη γενικότερη εικόνα που δείχνει ο Έλληνας φύλαθλος. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός. Ναι, άσμε να ολοκληρώσω. Παίζει Ρεάλ Μπαρσελόνα. Και πάω εγώ, ας πούμε, να περάσω, ας πούμε, ναι. τα βεγγαλικά στο μάτς Ρεάλ Μπαρσελόνα. Θα τα περάσω? Όχι. Όχι. Γιατί εκεί ο Μπάτσος ελέγχει, ναι. ο security ελέγχει ναι. και η ΠΑΕ, ΚΑΕ, πώς το λένε, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρσελόνα θωρακίζουν την επένδυση. Πρέπει εγώ να λυπηθώ τώρα τον κάθε Αγγελόπουλο και τον κάθε μπαγλαμά αστυνομικό και τον κάθε μπαγλαμά, να πούμε, security πέρα. Σου είπα να λυπηθεί. Σου αναφέρω τα γεγονότα. Τα γεγονότα. Και από εκεί και πέρα σου ξαναλέω ότι ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον χθες. Προχθές, γιατί πέρασε και το 10, έχουμε σήμερα 14 Ιουνίου, ναι. ήταν πάρα πολύ καλός. Έκανε μια πολύ μεστή εμφάνιση, έμπαιναν όλα, πήρε την ψυχολογία, γύρισε από το μείον 10 που ήτανε, πήγε στο συν 20 και κάπου εκεί τελείωσαν όλα. Μάλιστα. Και αυτά τα πρωταθλήματα, έτσι όπως κατακτούν, δηλαδή μέσα στην έδρα του αντιπάλου, μνημονεύονται. Ναι. Μνημονεύονται και, καταλαβαίνεις ότι είναι και τα πιο ντοπαριστικά, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη γιατί είμαστε και στον αέρα. Είναι αυτά που ξεσηκώνουν τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο είχε 15-20.000 φιλάθλους του Παναθηναϊκού έξω από το ΆΚΑ ναι. και είχε και 20.000 φιλάθλους χθες στην απονομή. Ο Ντράγκη έδωσε πριν. Σίγουρα θα έδωσε πριν. Θα έδωσε. Και αν δεν έδωσε πριν, αυξήθηκε το κίνητρό του για να δώσει περισσότερα χρήματα. Τώρα από εκεί πέρα καταλαβαίνεις και εσύ ότι ένας ιδιοκτήτης ομάδας, ειδικά με την τρέλα του Δημήτρου Γιαννακόπουλου και πολλές φορές και με το. Την έλλειψη μέτρου. Εγώ του θέλω. Πρόσεξε. Ο Αγγελοπουλέος είναι πολύ κουλτουριάρης. Είναι, για να πας στο θέατρο, στον κινηματόγραφο. Ναι, να βγούμε καμιά ηθοποιό, αν την κεράσουμε να βανεί. Δεν είναι τώρα Όταν τελείωσε το παιχνίδι, ναι. ο Γιαννακόπουλος γύρισε και είπε ότι δεν θέλω να τιμωρηθεί η έδρα του ΣΕΦ. Για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε οτιδήποτε μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού. Τέτοιο παράγοντα θέλει ο
οπαδός. Θέλει τέτοιο, τέτοιο παράγοντα θέλει ο ρεπόρτερ, τέτοιο παράγοντα ναι, θέλει ο παραγωγός. Ναι, μέχρι τώρα όμως και ο Γιανακόπουλος ο Δημήτρης έχει υποπέσει σε πόσα παραστρατήματα πάνω στην τρέλα του ή πάνω στο. Τι παραστρατήματα έκανε. Εντάξει, τι, πρέπει τι, να προσέχουμε και τι δηλώνουμε. Σώπαμε τώρα. Σε αρκετές χρονικές. Δεν σου κάνω κανένα καθώς πρέπει. Θα τον ήθελε στον ΠΑΟΚ δηλαδή να κάνει αυτά τα. Τα καθοσπρεπικά, ας πούμε, ο Γιανακόπουλος. Για όλα του παοξίδε. Βάσει οικονομικού μεγέθους. Θα τον προσφυλάγανε. Και χαρτζηλίκια θα έδινε. Ποιο δεν θα τον ήθελε. Λοιπόν. Ποιο δεν θέλει. Επιφανή οικονομικά εμείς παράγοντα. Μας πειράζει η παραβατική συμπεριφορά. Εμάς μας πειράζει αν ο άλλος είναι απένταρος. Δεν θέλουμε τώρα τέτοια πράγματα. Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι. Για τον κάνω τον κουλτουριάρι, εγώ άμα είναι. Και η τρέλα είναι μέσα στη ζωή μας. Αλλά δεν είναι όλες τις στιγμές. Να λες αυτό που σκέφτεσαι. Εντάξει, θέλει και. Όχι, να είσαι αυθόρμητος. Όχι, να είσαι αυθόρμητος, ρε φίλε. Θα παρεξηγηθεί άλλο τι θα πω, τι με νοιάζει εμένα. Να είσαι αυθόρμητος, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα να αντιλαμβάνεσαι λίγο και την χρονική στιγμή που πρέπει να πεις κάτι. Θέλει και λίγο νουθεσία, θέλει και λίγο τρέλα. Είναι παιχνίδι ισορροπιών. Αν μπούμε τώρα στη διάρκεια τη φιλοσοφία μα να έχουμε τόσα λεφτά. Δηλαδή είμαι γοντράκι. Ναι. Έχω μπαμπά τον Γιανακόπουλο. Ναι. Έχω μια περιουσία και έχω ό,τι θέλω. Ναι. Είμαι κακομαθημένος. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Και τι να κάνω τώρα, εγώ έχω. Όχι, δεν είπαμε να εγώ αλλάξουμε. Δεν έχω τάκτη εγώ ρε, που είμαι απένταρος. Θα έχει ο Τράκη. Σιγάρε. Τι. Άσε, ρε, που μια... είσαι και απένταρος. Εντάξει. Δεν είσαι απένταρος, εντάξει. Γιατί, εγώ. Τέλος πάντων. Αν σκοτώσει άνθρωπο, αφού αφυλακεί. Τέλος πάντων. Αν σκοτώσει ο Τράκη, θα βγει έτσι. Το σκηνικό πάντως. Το σκηνικό πάντως που γράφτηκε. Γράφτηκε σε εισαγωγικά στη χθεσινή απονομή τίτλου και στα μπουζούκια είναι ότι. Εντάξει, δεν θα πας μπουζούκια μετά από την κατάκτηση ενός τίτλου. Αυτό πάλι τι κλισέ είναι. Τι κλισέ είναι. Γιατί να μην πάνε, ας πούμε, στην δίσκο. Γιατί να μην πάνε, ξέρω εγώ. Στην δίσκο. Αυτό το κλισέ να πηγαίνω μετά από νίκη στα μπουζούκια. Αυτό είναι ένα κλισέ το οποίο πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να το σπάσουν. Εντάξει, παλιότερα μπορεί να πήγαινε και στην δίσκο. Γιατί να μην πας σε καμιά ροκ συναυλία. Ωραία, ωραία, ωραία. Πας στα μπουζούκια και ακούει εκεί του. Τους στραβούς αειδούς, να πούμε. Ναι. Ο Brad Pitt δείχνει να έχει ξεπεράσει το χωρισμό του με την Angelina Jolie. Ο Brad Pitt. Ο Brad Pitt είναι. Πας μπουζούκια Brad Pitt. Πιο κουλτουριάρι τον κόβο. Είναι πιο. Ναι, ναι. Πιο του έντεχνου. Ωραία, παίζουμε εσύ όταν. Καμιά μπουάτ το πολύ. Ναι. Σιγά μην. Μόνο αν. Α, είναι και καλός. Μόνο αν θέλει γυναίκα. Λέει, ακολουθεί αυτός. Α, το δικό σου. Δηλαδή, αν σου πει γυναίκα. Πάμε αγάπη μου θέατρο να δούμε τον Κασνάκη και τη Μόνα Κιτσοπούλου. Θα πας να δεις θέατρο, την παράθλαση να πούμε. Θα πάει ο Δουλόμουνος. Κι όμως, εγώ πήγα. Εγώ στην ηλικία σου πήγαινα, ρε, πιο μικρός ήταν. Εγώ πήγα. Πήγαινα κι εγώ, ναι. Πρόσεξε. Έκανα το χαζόν. Εγώ... Για να τρυπήσω κι εγώ έκανα το χαζόν. Τι μόνο εσύ είσαι Βλάξ. Εγώ πήγα φέτος σε τρεις παραστάσεις. Ναι. Μου είπε ένας φίλος. Κι όμως ο κόσμος που υπάρχει σε θεατρικές. Ειδικά πήγα σε τρεις θεατρικές πρεμιέρες. Δεν σου λέω ότι σε πρεμιέρες. Θεσσαλονίκη, ναι. Έλα. Πήγα. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικός. Ποιος? Ο κόσμος που δίνει το παρόν σε τέτοιες παραστάσεις. Τι έχουνε μούτρα δηλαδή. Όχι, ρε παιδί μου. Είναι διαφορετικό. Δεν τους βλέπεις σε ένα καφέ, σε ένα μπαρ της Θεσσαλονίκης που έχει. Σε πληροφορώ ότι οι ίδιοι τύποι μπορεί να πάνε στο γήπεδο και να τρέμουν τα σάλια τους. Φυσικά. Και να τους πιάσει, ας πούμε, τρέμουλο. Φυσικά. Μόνο φυσικά. Το ποδόσφαιρο μπορεί να το κάνει αυτό. Φυσικά. Ωραία. Εγώ και στο μπάσκετ. Εγώ ήθελα να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Τα χρόνια του πατέρα σου που είχαν επιτυχίες, πού πήγαιναν. Ποιος. Πού πήγαινα να διασκεδάσω. Δεν μπορεί να μην είχα μια επιτυχία και να μην επέλεγαν να έχουν έναν τρόπο να ξεδώσουνε. Καλά, αυτοί και χωρίς επιτυχίες πήγαιναν. Σωστό, βλέπεις. Ναι, πήγαιναν, βλέπανε τις τραγουδίστρες εκεί. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Κυνηγάγαν καμιά τραγουδίστρα, την κυνηγάγαν καμιά λουλουδού. Τι νομίζεις. Εντάξει. Ό,τι γίνεται δηλαδή τώρα γίνεται. Ναι. Χαρτιά παίζανε. Ωραία. Χαρτοκλέφτες ήτανε. Ναι. Αθλητές κανένας δεν ήταν σοβαρός από αυτούς. Δεκαετία του 60, κανένας. Ναι. Δηλαδή από τους 150 ποδοσφαιριστές που παίζανε στην Α' Εθνική εκείνη τα χρόνια, άντε να ήταν 10 αθλητές. Ναι. Κοπρίτες ήταν οι περισσότεροι. Γι' αυτό όταν παίζανε στο εξωτερικό, είτε με εθνική ομάδα είτε με τις ομάδες, τρώγαν 5, 6, 8, 4, 9. Μάλιστα. Το ζούσαν όμως το σκηνικό. Τι ζούσαν. Δηλαδή δεν άφηναν. Αυτοί δουλεύανε, πηγαίναν οικοδομείο. Άλλος, ναι, δεν άφηναν όμως την Dolce Vita τους απ' έξω. Όταν ερχόταν η ώρα το ζούσανε. Όσο μπορούσανε. Δεν σου λέω. Δηλαδή γούσταραν να βγουν. Πανιστηρτζίδες ήταν, ρε παιδί. Ναι, ρε παιδί μου, πανιστηρτζίδες, αλλά μιλάμε τώρα. Ο ένας θα έπεφτε από το τρίτο όροφο, θα σκοτωνότανε.
Ο Καντίνας μου φαίνεται. Μιλάμε για χρόνια που τα ελληνικά μπουζούκια ήταν στα ντουζένια τους. Τι μπουζούκια, ρε, σου λέω, μπαντιστηρτζίδες ήταν οι περισσότεροι. Εντάξει, δεν θα συνεννοηθώ μαζί σου. Time out. Πηγαίνανε, ρε, πού θες να πηγαίνεις, στο θέατρο. Πού θα πηγαίνανε. Θέλει τι καλλιέργεια δηλαδή. Ο Ολιγουδιανός στάρ, πάμε, συχνότητάς μας θέλει. Πάμε, διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Brilliant for Messi. Oh, what a goal that is. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρησιμοποιείς delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεις σε άλλο. Πεινάς, deliveras. Απαπα, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Για τον κήπο σου. Κάντο. Για το σπίτι σου. Κάντο. Για τα εργαλεία σου. Κάντο. Χρώματα, εργαλεία, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να το κάνεις μόνος σου. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα της Δυτικής Θεσσαλονίκης, γωνία ωραίο κάστρου με περιφερειακό. Τηλέφωνο 2310-684-047. 27 χρόνια πάντα δίπλα σας. Κάντο για σένα. Κάντο και δεν θα το μετανιώσεις. Λόγω έργων, δείτε τις εναλλακτικές διαδρομές στην ιστοσελίδα μας kando.gr. Πεινάω σαν λύκος. Ας το πάνω μου. Κερνάω GG στα διαχειρό σαρέτου. Gentle Giant. Το πιο χορταστικό δάγκωμα της πόλης. Το φαγές. Τέντωσες. Διαχειρό σαρέτου. Με νέες σκέψεις. Pocket Nest. Gentle Giant. Χορταστικές σαλάτες. Ζουμερά μπέργκερς. Και ίσως ο καλύτερος γύρος της πόλης. Διαχειρό σαρέτου. Κωνσταντίνου Καραμαλή 37 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Και νέο ολοκέντρο κατάστημα στο κέντρο του Ωραιοκάστρου. Τηλέφωνο 2310-695555. Διαχειρό σαρέτου. Ελάτε να σας χορτάσουμε. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Φουσού, πάει τα αμορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Όσον αφορά ότι γίνανε εκτός αγωνιστικού χώρου, ελπίζω να μην εφαρμοστεί ο αθλητικός νόμος, ελπίζω να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, γιατί εμείς γουστάρουμε να ερχόμαστε να τους κερδίζουμε εδώ μέσα. Το σίγμα παχύ το λέει αυτός, ε. Στραβό δόντια έχει, τι. Δεν ξέρω, καθένας με την προφορά του. 1.500 μπορεί να δώσει δύο γέφυρες να κάνει, ο γύφτος. Λοιπόν, λέγε. Και έχει κι άλλα να μου πει. Είχα κι άλλα να σου πω. Ναι, ναι. Καταρχήν είναι σήμερα η επέτειος των 30 χρόνων από την κατάκτηση του Eurobasket του 1987. Ναι. Τώρα, παράλληλα, υπάρχει μία εκδήλωση τη ΕΟΚ σήμερα. Η ΕΟΚ ποια είναι? Η Ελληνική Μπασκετική Ομοσπονδία. Α, ναι. Ποιο είναι, ποιος είναι πρόεδρος? Ο κ. Βασιλακόπουλος. Αυτός όταν πεθάνει θα φύγει από εκεί. Που θα τιμήσει του διεθνείς. Δόθηκαν προσκλήσεις σε όλους, ναι. Αλλά δεν θα είναι παρόντες ο Νίκος Ογκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, έτσι όπως έχουν ενημερώσει σχετικά. Τώρα από αυτό μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα ότι κάτι τρέχει με τη Μέρη, για να παραφράσω και λίγο την επωνυμία του τίτλου της συγκεκριμένης. Καλά, εγώ αν ήμουν ο Ογκάλης και πήγαινα εκεί πέρα, θα τραβούσα ένα βρωμόξυλο αυτό τον πολίτη, τον προπονητή. Ναι. Λοιπόν, γιατί θα τον έκανα άνθρωπο εγώ σαν Γκάλης. Και θα με έβαζε αυτό στην ίδια μοίρα με τον, πώς το λένε αυτό που ήταν, χτίστησε και βαρούσε τις βολές. Το καμπούρι, το γενναιόδωρο. Το καμπούρι, θα με κάνει ένα με το καμπούρι, θα με κάνει ένα με το κοκολάκι, ναι. Θα με κάνει ένα με τον, ξέρω εγώ, Γιαννάκη, θα με κάνει ένα με τον. Ποιοι παίζανε, ρε, με τον Φιλίππου, με τον. Ποιοι ήταν, δεν θυμάμαι. Ρωμανίδης, φάνηκε. Με κάνει ένα με τον Ρωμανίδη κτλ. Θα του έρθει να κάνει δύο χαστούκια δηλαδή εκεί πέρα, εσύ, όχι να τον σκοτώσει, γιατί ο Γκάλης είναι και γαϊδούρι. Ο άλλος είναι έτοιμος να πει το ποίημα του Ελίτη. Θα του δίνει κάτι φάπες δηλαδή. Πολλά δώρε. Πώς μιλάς για μένα έτσι. Εννοείς, θα έδινες. Κομπλεξικέ. Αρχικόμπλα.
θα τον έλεγα. Θα έδινε σε καλασμένο το πίνι στο ουίσκι, θα το κόκκινο. Ένα δείγμα για την αχαριστία προς το πρόσωπό μου. Ένα χαστούκι θα του δίνει, έτσι, ανάποδο. Ξέρεις, άμα σε βαρέσει ο άλλος μπουνιά και πλακωθείς, ναι. Είναι εντάξει, με βάρεσε μπουνιά, τον έριξα κι εγώ. Μία πρόλαβε, μου ρίξε άλλες δύο κτλ. Η σφαλιάρα, ναι. Είναι υποτιμητικό. Σε δώσει άλλο ζήλι, σαν, φάπλα. Άλλο. Ναι, είναι πολύ υποτιμητικό. Άλλο πλακωθούμε τώρα στις μπουνιές εμείς και αν με δώσει δύο-τρεις παραπάνω, είσαι πιο ψηλός, πιο νέος και τα λοιπά, με ρίξεις κάτω, σου δίνω και εγώ μια και μας χωρίζουν. Ναι. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι. Αν μου δώσει μια φάπα, πες τα στεριά, φάτ, ένα μπάτσο. Ναι. Είναι υποτιμητικό. Εκλώς. Εγώ αν ήμουν ο Γκάλης δηλαδή, θα πήγαινα τον έβλεπα εκείνο το λείψανο που έκανε τον προπονητή, που ποτέ δεν έχει πάρει άλλη ομάδα να πετύχει. Τον κάναν μάγκα οι παίκτες. Θα του δίνω ένα μπάτσο να μάθει να μιλάει, ας πούμε. Προς το πρόσωπό μου, σαν Γκάλης, και αν με σέβεται. Ναι. Κλείνει η παρένθεση. Ωραία. Τώρα, όλος ο Παραδόπιστος, ο Γιαννάκης, γιατί δεν θα πάει, δεν ξέρω. Εγώ, σαν Γκάλης, δεν θα πήγαινα για τον πολίτη. Ο Παραδόπιστος, γιατί δεν πάει. Εγώ σου καταγράφω το ρεπορτάζ. Τώρα από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάποια έκπληξη. Και τι έκπληξη, δηλαδή. Είναι... ΕΟΚ χωρίς Γκάλη και Γιαννάκη, τι ΕΟΚ είναι. Τι είναι, είναι σαν το να κάνουν οι Ευρωπαίοι αυτό και να μην πάει ο Σλόιμπερ, πώς το λένε, οι άλλοι με τα ποδάρια, τα ψηλά, η άσχημο γυναίκα, η Λαγκάρτ, ναι. Και η άλλη που μοιάζει με την αδελφή του Κόκκινου. Πρόσεξε τώρα την κυρία. Πώς τη λένε, ρε, τη χοντρή αυτή την. Η Μέρκελ. Η Μέρκελ, αν τη δει και βάλει και τον Κόκκινο δίπλα, θα πει αυτή είναι μεγάλη αδερφή του. Α, κεφάλι ίδιο. Άσε που ο Κόκκινος έχει ωραίες αδερφές. Αυτός είναι σαν γουρούνι, επειδή υπάρχει. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να αναφέρω δεν είναι πολύ συγκινητική επέτειος για του μπασκετικού. Ναι, για εσάς, ναι, βέβαια. Εντάξει, εγώ δεν κατάλαβα, ρε φίλε, πότε πέρασαν 30 χρόνια από τότε. Εντάξει, γιατί το θυμάμαι σαν χθες. Είμαι το 79. Το 79. Ναι, 8 χρονών ήμουν. Θυμόσαι, δεν θυμάσαι τίποτα. Χαρακτηριστικά θυμάμαι. Πού το είδες το μάτσο αυτό, ρε Παρτανάκη? Στο σπίτι μου, στην Καλαμαριά. Πώς και βγήκαμε έξω και πανηγυρίσαμε. Εγώ έκλαιγα. Έκλαιγες. Το κακό μου, ναι. Από το κακό σου, γιατί έκλαιγες? Φαντάρος ήμουν πάνω στην Ορεστιάδα. Ναι. Και μας βγάλαν έξω 18 χρονών, 19, πήγα νωρίς. Και λέω, αμά να χάσουν, θα μας πρίξουν οι μπασκετικοί. Και να με. Γιατί είχες τέτοια μούρλα με το ποδόσφαιρο από τότε. Ναι, ναι. Μας. Έτρωγα τα νύχια μου. Ναι. Το θυμάμαι, ήταν ήμασταν εξοδούχοι σε κάτι μπάρ εκεί καταθλιπτικά εκεί στην Ορεστιάδα επάνω. Ναι. Θλίψη μεγάλη. Και μόλις τελείωσε το μάτς εκεί στην πλατεία, το έβλεπα και κέρδισε η Ελλάδα. Ναι. Σαν να έχασα 30 χρόνια από τη ζωή μου. Εντάξει, τέτοια, αλήθεια σου. Λίγο υπερβολικό, εντάξει. Το λέω πραγματικά. Δηλαδή, το ίδιο. Είχα στείλει και την άλλη μέρα μια επιστολή στον Μπούζα, σα πω, του Βορρά και έγραφα ότι δυστυχώς το ποδόσφαιρό μας το έχει κρατήσει. Ήσουν ήδη ενεργό. Το δημοσίευσε ο Μπούζα την άλλη μέρα. Ήσουν ήδη μέλος σε προσπάθειες εκδοτικές ή δημοσιογραφικές. Έστω και σαν χόμπι, σαν. Στα 19 μου. Ναι. Στα 19 μου, μπα. Άνοιξα τη γερμανική, θα πήγαινα στη σχολή της Κολονίας να πάρω το πτυχίο του προπονητή. Δεν την ήξερα όμως. Όχι, δεν. Αλλά στεναχωρέθηκα τόσο. Εσύ πήγες φαντάρος στα 18 σου ή 19, 19 παρά. Ναι. Και έκανες δύο χρόνια, πώς έκανες? 21 μήνες. 21 μήνες. Ναι, 21 δύο χρόνια παρά τρεις μήνες. Ναι. Μάλιστα. Και εκεί μέτυχε να πούμε να δω τον τελικό του Ηρακλή με τον Όφη, ναι. Που έχασε στα πέναλτι. Ναι. Εκεί στεναχωρέθηκα. Ναι. Δεν ήθελα να το πάρει Όφη. Δηλαδή... Στεναχωρέθηκα, αλλά εκεί που και στεναχωρέθηκα φουλ περισσότερο, ας πούμε, όταν πήρε η Βρωμοελλάδα στο μπάσκετ, ναι. Βρωμοελλάδα εννοώ, δηλαδή η μπασκετική, ναι. Δεν τους γούσταρα τους μασόνους εκεί, τους μπασκετικούς δεν τους γούσταρα. Γιατί όμως τις μασονικές γιατί, φάτσες, γιατί είχαν ένα ύφος σνόπ, και αυτό δεν τους γούσταρα. Είχαν ένα ύφος σνόπ, ναι, σαν να ήταν δηλαδή, πώς να έχουν μια μούρη. Θα ρίξει και είναι, ναι, ξέρω εγώ, ο Μπρατ Πιτ και εσύ είσαι ο Τσάκωνας, θα πούμε κάτι τέτοιο. Το μπάσκετ όμως έβγαλε πρώτο τους φιλάδρους στους δρόμους. Τι έβγαλε? Τους φιλάδρους στους δρόμους. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι έβγαλε. Δεν ξέρεις, τι ήσουν, να καβώσουν, να στραβώσουν, να ρεκοστεί. Έβγαλε τους φιλάδρους στον δρόμο το μπάσκετ. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ σου λέω την γενικότερη έξω την μαρτυρία. Εγώ σου λέω στεναχωρέθηκα. Εντάξει, μα μπορεί να είσαι και ο μοναδικός στον κόσμο, ρε, Κωστή, εκείνη την περίοδο. Τι να μου. Ο μοναδικός που στεναχωρήθηκε. Εγώ είχα θλίψει. Οι άλλοι πανηγυρίζαν και εγώ έκλαιγα. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Αλήθεια σου λέω. Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Είναι ότι η έκπληξη τη έκπληξη, ο έκπληξη. Η τότε Σοβιετική Ένωση και η Ιουγκοσλαβία μπορούσαν να βλέπουν τα μούτρα του πολίτη αυτού του. Να μην πω τι. Αυτερνίζει το άνθρωπος. Ναι, τα μούτρα αυτού να βλέπω. Και τα μούτρα του Γιαννάκη, τον Γκάλη το συμπαθούσα. Ναι. Το Γιαννάκη δεν το γούσταρα ποτέ. Η μούρη του εκείνη, σαν το Δράκο να πούμε. Εντάξει, ο κάθε δεν άνθρωπος γούσταρα, έχει το δικό του στυλ, ρε φίλε. Δεν σου λέω ότι ο άνθρωπος αθληταράς, παιδαράς, μπορεί να είναι και προπονηταράς. Δεν το γουστάρω σαν φυσιογνωμία. Του λέω την αμαρτία μου. Πρόσεχε τι λέει, γιατί τον άνθρωπο μπορεί. Όχι, μπορεί, μάλλον θα τον έχουμε. Δεν είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Δεν μας μιλάει καν. Τον προδότη να πούμε. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης λογικά. Τον προδότη. Έτσι το λέγανε οι Αριανοί.
Ναι, φυσικά. Που κάνανε συνωμοσία με το Μητρούδη. Που κάνανε. Ποιο, η Τζόρτζια. Δεν έχει τσίχλες να πάρει. Φυσικά το λέμε αυτό με δεδομένο ότι θα υπάρχει κίνηση αποπληρωμής των οφειλών από τον κύριο Λάσκαρη μέχρι τις 20 Ιουνίου. Δεν έχω μάθει, είναι τακτοποιημένο. Και μόνο έτσι θα δημιουργηθεί το έδαφος. Είναι τρομερή, έμαθα, ναι. Θα δείξει το σκηνικό. Είναι ο Βλαχόπουλος. Είναι εκείνη σου πια ο Βλαχόπουλος. Ξέρεις τι με είπε σήμερα. Τι σε είπε. Αυτά λέει που μαθαίνετε σήμερα, λέει εσείς και βγαίνουν, λέει εμείς τα ξέρουμε πριν δύο μήνες. Και του λέω ρε μεγάλε δημοσιογράφη, γιατί δεν τα βγάζεις πριν δύο μήνες. Πρέπει να έρθει το timing να τα βγάζεις, του λέω. Γιατί δεν τα βγάζεις. Εκεί στη σχολή δημοσιογραφίας που το παίζετε έχετε και μούρι, δίθεν. Παίρνουν και ύφος αυτοί. Είμαστε λέει δημοσιογράφοι. Ναι. Σιγά συγκινηθήκαμε που είστε δημοσιογράφοι. Σιγά. Εντάξει, δηλαδή. Σιγά. Δεν ναι. Τι? Δε μπορείς να τα βγάλεις όλα γιατί μετά δεν σου δώσει την πληροφορία. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει εδώ. Έχει να κάνει και λίγο και με μια σχετική υπομονή. Δηλαδή θέλω να μου πει αυτός, ο Βλαχόπουλος σήμερα, ότι αυτός ήξερε ότι η Τζόρτζια δεν έχει μαντήλι να κλάψει πριν δύο μήνες, αλλά τώρα βγαίνει να πούμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Θέλαμε πει εσύ δεν ξέρεις, ενώ εγώ ξέρω. Εντάξει ρε φίλε, το ρεπορτάζ κάνεις και ξέρεις. Για το λες. Περίμενε. Να ενημερώσεις τους Αριανούς ότι ας πούμε έτσι και έτσι. Ωραία, εγώ σου λέω ότι δεν ενημερώνεις. Ο Βασίλης έχει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση. Okay. Περίμενε, δεν το λέω. Στο λέω σαν παράδειγμα, ρε παιδί. Έχει, το ξέρω. Λέω σαν παράδειγμα. Γιατί το βγάζει. Και θέλει να πει κάτι. Και από τη στιγμή που υπάρχει μια σχετική αναμονή και λες τότε κύριε, έχω υποσχεθεί για κάτι. Ναι. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε Λάσκαρης και ο κάθε Ραπτόπουλος και ο κάθε Παρθενάκης να πάρει το. Το χρονικό σημείο που χρειάζεται. Ναι, παιδί μου, βεβαίως. Του λες όμως του λες του Βλαχόπουλου. Ναι. Έμαθα ότι δεν έχουν λεφτά και θα πάρουμε το πούλμαντο στην Αθήνα. Και λέει, ναι, λέει, ωραία είναι, τον ακούω από την άλλη. Μα δεν τον ακούω εγώ με τον μπάνκο εκεί πέρα. Ωραία. Του ακούω εγώ. Λέει, να λέει τώρα, λέει που ανοίξει και λέει να πούμε η δίωδο να πούμε πάνω στο. Στην, στα, λένε, στα Τέμπη. Είπε, λέει, το, αυτό να κάνει με το πούλμαντο. Δηλαδή, σε εγώ δεν δουλεύει μπροστά στα μάτια σου. Ήταν ωραία, ο Μπουρούσης είπε ήταν ωραία, λέει στο λεωφορείο. Πρόσεξε. Ο Μπουρούσης παίκτης δεν είναι. Ναι, ναι. Όταν θα φάει το φέση του Αλή Πασά, ο Μπουρούσης θα πει. Ναι. Ο Μπουρούσης τον Παναθηναϊκό. Και πρόσεχε γιατί υπάρχουν οφειλές και σε Αθηνά. Α, με το πούλμαν που γυρνούσε και... από την Τουρκία. Συγγνώμη, και σε αθηναϊκές ομάδες υπάρχουν οφειλές οι οποίες θεωρούνται ότι θα πληρωθούν. Εμένα τι με νοιάζει. Εγώ τώρα δεν με νοιάζει. Τι με νοιάζει. Αν δεν το άλλο θα πληρώσει. Εμένα με νοιάζει ότι η κυρία Τζόρτζια έκανε τα κότερα εκεί και τις φιγούρες εκεί απάνω στη Μύκονο. Και να το τζετσκι. Και να τα πετροδόλαρα. Και να ο τρίγωνος ο Σαμαράς θα πούμε εκεί με τι είναι. Τέλος πάντων. Περιμένουμε μέχρι τις 20-22 Ιουνίου όπως περιμένει και πολλοί κόσμος. Τι να περιμένουμε. Τώρα. Να φανεί τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Θα πρέπει να πληρώσει και ο Λάτσικα. Άμα δεν πληρώσει θα υπάρχουν οι εξελίξεις. Σιγά μην έρθει άλλος ο Παραδόπιστος ο Γιαννάκης. Σιγά άμα δεν έχει λεφτά. Τέλος πάντων. Ενώ Μυροφορίδη σήμερα. Οπ, έσκασε μήνυμα. Ο τυχοδιώκτης, τον έπεισε. Βέβαια. Είναι. Τον έπεισε ο τυχοδιώκτης. Ο καθένας με τον τρόπο του και είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα σε κάνα μήνα τώρα ο Μυροφορίδης, αν θα πάρει δρόμο και φύγει. Ποιος το ξέρει. Τελείως διαφορετικά αντικείμενα. Είναι με ερωτηματικό. Ναι, ωραία. Εγώ δεν γνωρίζω για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Όχι, όταν ο Μυροφορίδης τα βρίσκει με τον άλλον, λες, οπ, κάτι είδε. Ναι, είναι ένα κομμάτι. Ναι, μιλάς για όταν, ένα... όταν ο Γιαννάκης που είναι ας πούμε, τόσο φιλοχρήματος και καλά κάνει. Ναι. Εμείς δεν είμαστε φιλοχρήματος, κατηγορούμε τον άνθρωπο. Ναι. Άμα πει μάγκα Λάσκαρη και εσύ κυρία Τζόρτζια να μην έρθω, μπράβο. Προκαταβολή αυτά κτλ. Άμα δεν έρθει, θα μπουν ψήλοι στα αυτιά μου εμένα. Που παρακολουθώ το ρεπορτάζ και θα πω γιατί δεν ήρθε αυτός. Δεν έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό κομμάτι, ότι τόσα θα πάρω και δεν πέφτω παρακάτω. Έχει να κάνει και με το γενικότερο πλάνο λειτουργίας. Σωστό. Ότι θέλω τα μέσα που, τα οποία μου υποσχέθηκες να μου τα τηρήσεις. Θέλω να πάω ένα κάθε μήνα. Φυσικά. Θέλω budget τέτοιο. Να έρθει και κανένας ξένος ξέρω εγώ με το φυσικά. Χέρι του να είναι σαν και, ναι. Και να σου το πω κι αλλιώς. Ναι. Έρχεσαι εσύ σαν Ραπτόπουλος και λες στους συνεργάτες σου στη Μαρμίτα. Ναι. Κύριε, αυτό τον καιρό θέλω αυτή την διευκόλυνση. Ναι. Για κάποιο λόγο δικό σου. Ναι. Αν πεις ότι θα κάνω εκείνο τότε και δεν το κάνεις μία, δύο, τρεις, ρε φίλε, είσαι αναξιόπιστο. Άρα του δίνουμε λοιπόν σαν καλοί άνθρωποι ναι. αυτό το χρόνο ναι. που χρειάζεται. Που ζήτησε. Ζήτησε αυτό. Που ζήτησε. Τελείωσε. Εγώ μπορεί να μην το ξέρω το ρεπορτάζ. Θα είμαστε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο και. Κατακριτέοι. Θα είμαστε άδικοι. Ναι, και θα είμαστε άδικοι. Σωστό, βέβαια σωστό, τώρα σωστό. Μπορεί να μας ακούει. Τι είναι δύο μέρες και ναι, δέκα. Μπορεί να μας ακούει ένας παίκτης του Άρη, εντάξει, γιατί. Και να πει, τι λέτε ρε μεγάλε.
Ναι. Γιατί να μην πληρωνόμαστε την ώρα. Από τη στιγμή που αποδέθηκαν κάτι και δεν έκαναν κάποια κίνηση. Άμεση. Άρα ουσιαστικά να τσεκάρουν. Συμβαδίζουν μαζί μας. Δείχνουν στο μια, κομμάτι του ρεπορτάζ. Δείχνουν μια καλή έξοδο μαρτυρία και περιμένουν. Τώρα, αν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα, μετά βλέπουμε. Πάλι. Μετά βλέπουμε. Εσύ εδώ θα είμαστε. Είμαστε εδώ, εδώ θα είμαστε. Τώρα από εκεί πέρα. Μα αρέσει να είμαστε εδώ. Φυσικά μα αρέσει. Νομίζω ότι δεν έχουμε κρύψει κάτι. Ούτε. Το βρωμερό αυτό έχουμε ξεφύγει από κάποια διακριτά όρια, όσο και να θες εσύ. Όχι, τι. Δεν μου λες, τώρα. Ο άλλος ο προπονητής, ο Βαγγελάς. Όχι ο Βαγγελάς, ο άλλος στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Φάγανε λάχαρο τον. Το Σούλη. Το Φουκαρά, το Σούλη, ναι. Να πούμε. Πώς πάει, τι κάνει, τι. Ανέβηκε το κάνει το πλάνο του. Το budget δεν νομίζω να ανέβει πολύ. Θέλουν να ανέβει ως ένα λογικό βαθμό. Ναι. Δεν υπάρχει. Μιας και είναι δικός του ο προπονητής, ας πούμε, θα δώσει κανένα φράγκο παραπάνω. Γιατί εσύ λες ότι είναι δικός του. Αφού ο αδερφός του είναι το DNA που λέει. Και τι να λέει αυτό. Το DNA του Ιβάν είναι. Τι. Α, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν το ξέρεις. Okay. Αφού δεν το ξέρεις. Το ξέρω εγώ πώς δεν το ξέρεις εσύ. Εντάξει, εσύ μπορεί να έχεις καλύτερη πληροφορία. Άσε φύγε πέτα ρε παραμυθάτρα. Ξέρω εγώ πώς δεν το ξέρω. Θα φύγω, αλλά μετά θα με πεις να ξανάρθω. Δεν το ξέρει. Εντάξει. Ο Πάο κάνει τα βήματά του σιγά σιγά. Έχει ανέβει δύο φορές ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, είχε τις πρώτες του επαφές και έδωσε ένα πλάνο. Ο κ. Παπαθεοδόρου Ηλίας. Δεν είναι εδώ κάτι. Δεν είναι εδώ, είναι προπονητής της Εθνικής Νέων Ανδρών, η οποία εθνική έχει. Σιριζέως είναι, ρε. Γιατί είναι Σιριζέως. Αφού είναι στην Εθνική, τι είναι. Άρα είναι κομματόσπιτο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι ο Δημοκράτης. Πού να ξέρω, ρε Κωνσταντίνο, άνθρωπος. Και ότι είναι πρόβλημα. Στην Εθνική Ενόπλων, ας πούμε, είναι προπονητής, ας πούμε, ο Ραπτόπουλος. Ναι. Δεν μπορεί να δεξιώσει ο Ραπτόπουλος και να είναι στην Εθνική Νέων. Θα είναι. Να σου πω κάτι, ρε, ότι εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει καν τι μπορεί να είναι. Νοιάζει εμένα. Άμα σε νοιάζει, ένα ψάξτε το. Εντάξει, τι να σου πω. Εντάξει, έκαναν μια αλλαγή οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, τη στηρίζουν από εκεί και πέρα τα πάντα. Είναι Θεσσαλονικέας, ο. Όχι, από τα νότια μέρη τη. Της Ελλάδας. Δεν ξέρω την ακριβή του καταγωγή τώρα για να μην λέω ψέματα. Δεν είναι δικό μας άνθρωπο. Δεν είναι δικό μας. Σαν το Σούλη δηλαδή. Βορειοελλαδίτης. Ναι, ναι, ναι. Καλά, εντάξει, επειδή δεν είναι Βορειοελλαδίτης, δεν σημαίνει ότι είναι και κακός. Πελοποννήσιος είναι δηλαδή. Δεν ξέρω τα δικά του. Θα μπορούσα να. Ηλίας Παπαθεοδόρου. Θα είναι προπονητής της Εθνικής Νέων Ανδρών, η οποία ξεκίνησε την προετοιμασία της. Σε συνεργασία και με τον ΠΑΟΚ, δύο πόστα θα έχει δηλαδή. Δύο πόστα, ναι. Α, δύο πόστα θα έχει. Δύο πόστα. Διπλοθεσία της δηλαδή. Διπλοθεσία της, ναι, ναι. Αυτό επιτρέπεται στο μπάσκετ. Φυσικά επιτρέπεται. Γιατί να επιτρέπεται. Και ο κύριος Σπρίτης ήταν στο team της Εθνικής και προπονητής του Άρη. Και δεν μπορώ να δώσω σε ένα άλλο άνθρωπο μια δουλειά και πρέπει να έχει αυτό δύο δουλειές να έχει. Πού ισχύει αυτό. Πού ισχύει αυτό για να ισχύσει. Κοίταξε, εμείς που δουλεύουμε στον ιδιωτικό τομέα, ναι, κάνουμε 80 δουλειές. Ναι, ναι. Όταν είσαι στο δημόσιο, γιατί η εθνική είναι δημόσιο, ναι. Κανονικά είναι ηθικό να δουλεύεις μόνο εκεί. Γιατί άμα πάει ο Μήνος και δουλέψει και ο Δημήτρης ο Δραγόγιας, ας πούμε, σε ένα ραδιόφωνο, του πει ναι. Δουλεύει στην Ε3. Ναι. Τον άλλο που δουλεύει στην εθνική, γιατί να δουλεύει στο αυτό, αυτό ρωτάω εγώ. Είναι ηθικόν. Είναι ηθικόν. Θοδωρής Παπαθεοδόρου, εκδόσεις ψυχογιός. Βασίλης Παπαθεοδόρου, SDNA. Αυτός είναι ο Βασίλης που λέει εδώ. Άλλος είναι. Ο Βασίλης Παπαθεοδόρου. Γράφει για τον ΠΑΟΚ που δεν ονειρεύτηκε να κερδίζει έτσι, αλλά έχει και μια ιερή υποχρέωση. Είναι. Ο Βασίλης Παπαθεοδόρου ποιος είναι, ο αδερφός του είναι. Αν είναι αυτός που λες εσύ, είναι ναι, ο αδερφός του. Ναι. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου είναι. Α, Ηλία το λέμε. Εντάξει, το είπαμε αυτό. Ξεκίνησε. Από την Αθήνα. Πότε είναι γεννημένος. Είναι γεννημένος το 75. Είναι νέος άνθρωπος. Άθλης. Νέος άνθρωπος. 42 χρονών. Μισή ζωή την πέρασε και μετά. Σαν προπονητής είναι. Τι να κάνουμε, αυτοκτονήσουμε επειδή πήγαμε 38-41. Όχι, δεν είναι αυτοκτονήσουμε. Όπορε άνθρωποι μερικές φορές. Πού γεννήθηκε δηλαδή. Στην Αθήνα. Αθηναίος είναι. Ναι. Μάλιστα. Στην Αθήνα. Μάλιστα. Και ήταν είναι ο προπονητής που κατέκτησε με την Εθνική Εφήβων πριν 2 χρόνια το Πανευρωπαϊκό στο Βόλο. Είναι μια συνέχεια. Στην Εθνική Εφήβων. Εθνική Εφήβων. Την οποία τώρα θα έχει σαν Εθνική Νέων Ανδρών στην Κρήτη. Νέων Ανδρών. Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μάλιστα. Πολύ καλά. Σωστός. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχουμε και σκασιά στον Μπραντ Πιτ. Ναι. Όλα τα ωραία αγόρια σε αυτό το στούντιο είναι μαζί με τον τρομάρα μας. Τώρα, τι έλεγα για την Εθνική. Για την Εθνική. Αύριο έχουμε ένα πολύ ωραίο ένθετο οκτασέλιδο να το προμηθευτούν οι. Για ποια Εθνική. Για την Εθνική Ανδρών, φίλε, για ποια να σου πω. Στο μπάσκετ. Ναι, για την επέτειο από τα μετά τα 30 χρόνια. Θα έχουμε φωτογραφικό υλικό. Θα έχουμε φωτογραφικό υλικό, συνεντεύξεις. Εντάξει, νομίζω ότι. Μιλάνε παλιοί αυτοί. Και παλιοί μιλάνε. Τον πολίτη τον πήραμε συνέντευξη. Όχι. Κρίμα. Γιατί? Κρίμα, η συμπάθειά μου. Αξίζει τον κόπο να προμηθευτεί αύριο αναγνώριση τη Μέτρο Σπορτ. Τασέλιδο, ρε. Τασέλιδο. Σόπα, ρε. Καλό. Εντάξει, κάνουμε ωραία τα σέλιδα τελευταία. Ναι. Πολύ έξυπνε σημαντικέ ενότητε. Δουλεύουν σαν τα σκυλιά τα μαύρα. Να. Πώς το λένε, να πούμε και ένα καλό λόγο μόνοι μας για την ημερία. Αντί να την πούμε. Εντάξει. Πιστεύω ότι κάνουμε καλή δουλειά τώρα από εκεί πέρα. Ο Σωλήνας είναι πασοκόσχυλο, λέει ο κτηνίατρος.
Εντάξει, εγώ δεν μα είπε και κάτι καινούριο, εντάξει. Πασοκόσκυλο ενό Σουλίνα. Ναι. Και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, συνέχεια του Πασόκ, θα είναι εκεί. Πόσο χρόνο ενό Σουλίνα. Νομίζω είναι γύρω στα 78. 78, ε. Γερό να είναι. Βασιλακόπουλο, γιατί να μην είναι γερό. Εντάξει. Να σου πω κάτι, το να ασχολείσαι και με κάτι παρά τα χρόνια τα περασμένα για έναν άνθρωπο είναι και πηγή ζωή. Ναι, βέβαια. Γιατί και σφλάτζα να βγει στη σύνταξη. Φυσικά είναι. Και σφλάτζα να βγει και στο ναι. Το μυαλό σου και το πάνω. Άμα αρχίσει εγγόνια, να τραβά καρότσια, ασχίζει νιάου νιάου, γαβ γαβ, καθάρισε. Πάνω απ' όλα θέλει ναι. Να κονίσει το μυαλό σου. Έτσι. Δεν είναι μόνο η. Καμένο βιολογικά ο πασχετικό Ολυμπιακό. Όλε οι ομάδε που πήγαν μακριά στην κουραστική φέτο Ευρωλίγκα. 30 χρόνια από το Ευρωπάσκετ το 87. Γιατρός, ναι, κουρασμένο. Ποιος γιατρός το λέει τώρα? Ο γνωστός. Την ιατρός. Βέβαια. Έχει μια πορεία. Το ΚΚΕ πριν 30 χρόνια είχε βγάλει συγχαρητήρια ανακοίνωση ή όχι. Λόγω ο κύριος Βασιλακόπουλος είναι 78. Πότε είναι, το 39 είναι. Ναι. Με κόκαλη και αλέφαντο είναι. Το 39. Ναι. Μπράβο. Ποιοι άλλοι είναι το 39, ξέρεις? Μάρθα Καραγιάννη, Φρέδον Γεωργίτσης. Πώς τη λέω την άλλη με τα ποδάρια την ηθοποιώ. Μπέτι Αρβανίτη. Βέβαια. Ναι. Ναι, τα ξέρω εγώ, βέβαια. Είμαι ληξιαρχική αυτή. Έχω κι εγώ καλή μνήμη ναι. Αριθμούς, αλλά τώρα εκεί που παίζει μπάλα δεν είχα. Βέβαια, είμαι βέβαια. Τώρα από εκεί και πέρα. Σιγά που ήταν, λέει, ο μόνος που στεναχωρέθηκε. Ο Ιωαννίδης πρέπει, λέει, να έσκασε από τη ζήλια του. Λέει. Ο Ιωαννίδης. Λέει, είναι ο Ταλαπτόπουλος μόνο αυτός που στεναχωρέθηκε. Ναι. Ο Ιωαννίδης, ο ξανθός, ο κακός άνθρωπος αυτός, λέει. Γιατί να έσχασε από τη ζήλια του, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί το πήρε ο άλλος, δε φίλε. Εντάξει. Δεν πήρε αυτός ευρωπαϊκό. Εσύ τι λες να στέλνει. Περίμενε. Μιλάμε για Eurobasket ή μιλάμε για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τώρα είναι η Ευρωλίγκα. Είσαι ο Ιωαννίδης. Ναι. Το 1987. Ναι, ωραία. Ευρωπαϊκό δεν έχεις πάρει. Ωραία. Έχεις πάρει. Όχι, δεν έχεις πάρει. Δεν έχεις πάρει. Και βλέπεις αυτόν τον πολίτη τον τίποτα να παίρνει να πούμε Μουντιάλ. Πώς το λέω. Εντάξει. Ο εγωιστής φιλόδοξος επαγγελματίας, ναι, θα στεναχωρηθεί. Θα σκάσει ο Παπαδόπουλος το Άβελ. Ναι. Όταν σώθηκε ο Ηρακλής με τον ναι. Παντελήδη, τι λέει, στεναχωρέθηκε για χάρη. Θα στεναχωρέ. Τι Το νορμάλ για, για το συγκεκριμένο. Για το και σώθηκαν. Έλα μωρέ, δεν είναι όλα, όλα όπως τα λες. Εντάξει, όλα... ο καθένας θέλει να πετυχαίνει το σκοπό του, αλλά μπορεί. Αν και... τον πετύχει ο άλλος και δεν είναι αυτός έξω, τι νομίζει. Μπορεί να σκέφτηκε ότι τουλάχιστον έμεινε η ομάδα. Ο Αϊδινίου που έβγε από τον Ηρακλή το 75. Εδώ τώρα και πήγε στον Ολυμπιακό το 75-76. Δεν μπορώ να παίξω πάλι. Και παίζει Ηρακλής Ολυμπιακός τελικό κυπέλλου και το παίρνει ο Ηρακλής. Εσύ τι λες. Αυτά τα συναισθήματα θέλω εδώ, να πω. Εδώ ναι. Δεν μπορώ να παίξω μπάλα για σε πράγματα που δεν ξέρω, του παρελθόντος δεν τα ξέρω. Εγώ ξέρω ότι. Τα ξέρεις. Τα συναισθήματα. Τα συναισθήματα, ρε παιδί μου, είναι τα για να τα ζεις. Ναι. Και τα καλά και τα κακά. Αφού όλοι είμαστε εγωπαθείς. Άνθρωπος ο οποίος θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του από μια αρνητική συγκυρία, μια αρνητική εξέλιξη και ναι. Πάντοτε θέλει να είναι με τη θετική μεριά, δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Ναι. Και με την κόμενα θα χωρίσεις και από τη δουλειά σου θα φύγεις και προαγωγή θα πάρεις και λεφτά θα βγάλεις ναι. Και με ένα φίλο θα τα σπάσεις και έξω θα βγεις και θα στεναχωρηθείς. Αυτή είναι η πορεία της ζωής. Ναι. Εντάξει. Και στο τέλος. Και στο τέλος. Βλέπεις τον Τρούλο τον Εθαρά. βέβαια. Εντάξει. Όσο πιο αργά τον δεις, τόσο το καλύτερο. Είμαστε νεκροί με αναστολή. Όπως είπε ο γιατρός Ηρακλειδέας, κάθε μια μέρα πάνω από το χώμα είναι γιορτή. Γιατί. Άλλη μια γιορτή σήμερα λοιπόν. Μια μέρα πάνω από το χώμα. Άλλη μια γιορτή. Μια μέρα πάνω από το χώμα. Άλλη μια γιορτή. Άλλη μια γιορτή. Έκανα χθες συνέντευξη. Εσύ. Ναι, τη δημοσιεύτηκε σήμερα. Τον Ντραγκίσεβιτς του Άρη. Ο οποίος είναι Σέρβος. Σέρβος. Και. Μποχθηρός. Δεν τον είδα σαν άνθρωπο. Είναι καλός παίκτης. Και όταν παίρνει συνέντευξη κάτω. Ναι, ναι. Εγώ το έκανα αυτό. Ναι. Δηλαδή, όταν ας πούμε ξεκίνησα να γράφω. Ναι. Ο Μπούζος και οι άλλοι κλίκα εκεί στα Σπορ του Βορρά. Ναι. Δεν με αφήνανε να μιλάω για μπάλα. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν με γουστάρανε. Ναι. Και επειδή ο Μπούζος τότε στα 25 του 23 του ήταν και γκομενιάρης να πούμε. 23. Ναι. Ήταν ωραίος άνδρας. Ναι, το βλέπει 53 χρόνια, 54 κρατιέται. Ήταν Δον Ζουάρ, 23 χρονών. Ναι. Όταν ήταν μικρός. Ναι. Έγραφε την τελευταία στήλη στα Σπορ του Βορρά. Ναι, ναι. Και μου έλεγε, επειδή λέει, ξέρω εγώ, δεν τις προλαβαίνω όλες τις συνεντεύξεις κτλ. Ναι. Να γράφεις και εσύ δύο, λέει, από τις 6 να γράφεις τις δύο, τη μία. Ενέτη λέμε τώρα. 1992-93. Μάλιστα. Πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε τώρα. Ναι. Όταν. Και δεν μου αφήνανε να κάνω ποδοσφαιριστές. Είχα κάνει μια τογκούδα, θυμάμαι, και είχε βρίσει το Βουλινό, είχε γίνει θέμα στην Ετρία και είχα ζηλέψει μερικοί εκεί πέρα. Τέλος πάντων, σου λέει αυτός τώρα ήρθε αυτός ο τρελός, τώρα μας κάνει η δημοσιότητα, μας φάει κτλ. Δεν με πληρώναν ούτως ή άλλως. Πήγαινα τζάμπα να πούμε για να φτιάξω όνομα.
Δωρεάν δηλαδή, δεν με είχα στο μισθολόγιο. Εντάξει, το τόνισε. Ο μόνο που δεν είχα στο μισθολόγιο ήμουν εγώ. Και έχω αποθυμένο. Σε εποχέ πολλών μισθολογίων, ναι. Που όμω ήταν 4-5 μισθολόγια. Τέλο πάντων, εγώ δεν ήμουνα. Έπρεπε να φέρω διαφημίσει. Βρήκα 3-4 εστιατόρια και τα νέα ηλίσια κτλ. Και έμαθα να πληρώνω. Νέα ηλίσια, που τα θυμήθηκε. Μου χορηγό. Ο πρώτο χορηγό που είχα φέρει ήταν τα νέα ηλίσια. Το είχε ένα φίλο μου, ο Σάκη ο Αρχοντάκη. Με έβλεπε εκεί ψόφια στην πύρα, λέει: έλα ρε λιγούρι, θα σου δώσω μια διαφήμιση. Ήταν το Hotel Καστοριά δίπλα, ερχόταν εκεί. Αυτό και τα λοιπά. Μου έδεισε και το Hotel Καστοριά. Έλα να λιγδώσει λίγο τα ντεράκια σου και σένα. Ναι. Τσούκου τσούκου να πούμε: είχα ένα τοπιάκι, δεν είχα βενζίνη να βάλω μέσα στο τοπιάκι. Έβαλα βενζίνη στο τοπιάκι, κουνήθηκα κι εγώ λίγο. Ναι. Θέλω να σου πω ναι. ότι με πετάξαν στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ ναι. και μου λέει ο Μπούζα, ο οποίο ήταν έξυπνο άνθρωπο, κοντό ναι. και βλάκα δεν υπάρχει. Είδε ότι γινόταν κλίκα, σου λέει: άστον αυτό να. Μου λέει: δεν πειράζει, λέει, θα πας λέει στους καλλιτέχνες. Ναι. Λέει: τι οι καλλιτέχνες. Ναι. Να λέει: οι καλλιτέχνες λέει είναι. Έρχεται να τραγουδήσει ο Βοσκόπουλος. Και πότε να δω εγώ τον Βοσκόπουλο. Με δώσει κανένα μπάτσο που με ξέρει ο Θεός. Το θηρονό σου πρώτη κατοικία. Μου λέει: θα πας στα σπορ του Βορρά, θα πεις ότι πουλάμε πολλά φύλλα και ότι θα κάνουμε το μαγαζί διαφήμιση. Θα έρθει και την Γαρμπή επάνω στην πολιτεία. Θα πεις: πουλάμε 30.000 φύλλα. Τότε πουλάγαν τα φύλλα, κατάλαβε. Ναι, ναι. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, αλλά κοίταζα τον άνθρωπο. Δεν κοίταζα μόνο τον. Δηλαδή, μια συνέντευξη να κάνουμε, ας πούμε, μόνο για την μπάλα, ας πούμε, ή μόνο για το αυτό, ή μόνο για το μπάσκετ. Κατάλαβες, η επιτυχία είναι να του σουχωθείς και στα άλλα θέματα. Του πεις τι γυναίκες σε αρέσουν, τι φαΐς αρέσουν. Φυσικά, φυσικά. Τι αυτό έκανε, δηλαδή. Φοβίες έχεις. Έχω... Κλείστηκε στο ασανσέρ, έχεις κλειστοφοβία. Να το δεις και σαν άνθρωπο. Να σου πω κάτι. Εγώ έχω μούρλα να θέλω να κάνω συνέντευξη, να είμαι παρόν σε αναχωρήσεις παικτών. Και με πιάνει μερικές φορές ο Βασίλης Ζωμάτσης και μου λέει: μεγάλε, διεύρυνε λίγο το ρεπερτόριο. Και έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Διεύρυνε το. Μα θέλει να είσαι και λίγο open minded. Μια μέρα. Άσε με να ολοκληρώσω για το σέρβο. Και γυρνάω και καταλαβαίνω ότι εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι, έχει ο τύπος μια ιδιοσυγκρασία στο μυαλό του που θέλει να περνάει καλά. Και γυρνάει και μου λέει: my brother, λέει εδώ πέρα, είναι η γη της απαγγελίας. Η καλύτερη χώρα, η πιο ωραία χώρα του κόσμου, η Ελλάδα. Ποιος? Ο Ντραγκίσεβιτς. Παντρεμένος είναι. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Άμα κάνει κανένα παιδί και σπουδάσει 7 χρόνια και παίρνει 300 ευρώ το μήνα, τον πάω τον τραγγίζει. Ναι, αν είναι η τη επαγγελία τη Ευαγγελία. Υποτίθεται ότι έχει κάνει 3-4-5 επιχειρηματικέ κινήσει για να έχει έσοδα. Ναι. Εντάξει, σέρβο είναι. Σέρβο και χαζό δεν υπάρχει. Να κάνει 8 χρόνια ιατρική και να παίρνει 800 ευρώ το μήνα στο κράτο. Και να μην έχει μηχάνημα και να μην υποτίθεται. Ναι. Υποτίθεται ότι είναι επαγγελματία παίκτη. Θα πάρει λεφτά, δεν θα πάρει. Αυτό είναι γη τη Ευαγγελία. Γη τη Επαγγελία. Τη Ευαγγελία. Εντάξει. Επαγγελία, πια τι. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι και ο επαγγελματία αθλητή είναι ο καθένα με τον τίποτα. Ο άλλο είναι οικογενειάρχη. Ναι, αυτό που είπε προηγουμένω. Ο Δρυμιζάκας. Ότι τραγουδούσαν οι παίκτε του Παναθηναϊκού συνθήματα στα μπουζούκια. Ο Μπουρούση. Ο παπάς και άλλοι. Εντάξει. Εκεί ήθελες να σε επακοινωστήκω του Σάδη. Ναι, επειδή πήραν θέση για το συγκεκριμένο κομμάτι και λένε ναι. Κάτσε ρε μεγάλε, πάντως λέει ο Μπουρούσης. Ναι. Εγώ είμαι οικογενειάρχης άνθρωπος. Ναι. Δεν βγαίνω μόνο πριν των διακοπών μου. Και τώρα ήπιαμε λίγο κάτι παραπάνω, είπαμε και μια χαζομάρα και θέλαμε να διασκεδάσουμε. Έχει ένα δίκιο. Ναι. Άλλοι υποστηρίζουν ότι μεγάλε, εσύ ήσουν περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Ιταλία. Στο προολυμπιακό τουρνουά, ήσουν αρχηγός εθνικής. Ναι. Δεν μπορείς να δίνεις τέτοιο προφίλ παρά έξω. Ναι. Θα πιεις δύο ποτά δηλαδή. Ναι. Και αυτό έχει μία βάση, αλλά και αυτό λίγο υπερβολικό. Καλά, και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Κακό, δηλαδή τι έκανε, καμιά μυθιά, έκανε καμιά μυθιά, κανένας μαύρος εκεί πάνω στο αυτό. Ανοίξα δύο μπουκάλια και κάνα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δύο μπουκάλια. Εμένα, αν θες να την άποψή μου και τι λίγο Dolce Vita και λίγο κοσμοπολίτικο προφίλ να έχεις, δεν είναι κακό. Αρκεί να μείνει σε περίοδο. Καλό είναι. Εντάξει. Ο αθλητής θα βρει την να δείχνει ότι δεν είναι τέλειο. Το μοντέλο, τι θα βρει. Φυσικά, φυσικά. Τι θα βρει, καθηγήτρια αγγλικών θα βγει. Φυσικά. Θα βρει το μοντέλο. Λογικό δεν είναι τα. Ο επιχειρηματία θα βρει την ηθοποιό. Τα δίμετρα κορμιά να έχουν και ωραίες γυναίκες δίπλα. Καμιά που δουλεύει στο κηλικείο και δίνει λουκάνικα να πούμε. Και με φράγκα, όχι που ξεγελά τώρα. 1,5 εκατομμύριο ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ. Πού πάνε οι γυναίκες, τα λεφτά πάνε. Πού θα πάνε, ρε. Πού θα πάνε, λογικό είναι. Θα το κλαδεύει να πούμε. Ναι, όχι, εντάξει. Φυσικά. Πάμε διάλειμμα, Brad Pitt. Πάμε διάλειμμα.
Μετρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρησιμοποιείς delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Παπά, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Brad Pitt, άνοιξε γραμμές. Τώρα για μπάσκετ δεν ξέρω τι θα πούνε. Έχουμε και μπορούμε, θέμα μπορούμε, μυροφορίδι. Μπορούμε να θέσουμε και το ερώτημα. Θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Εγώ βλέπω τον Λουτσέσκου να το φέρνει ο Μιλιορίδης με την κούρσα, να πούμε, του Ιβάν από τη Ξάνθη και να έχουμε σε κτέλ, πώς το λένε, να πηγαίνουν στα κτέλ της Ξάνθης. Εσπατρίγης φοράς. Ναι. Εσπατρίγης, αυτές που φοράνε το καλοκαίρι. Ω, δεν τα φοράω. Δεν φοράω αυτά και δεν φοράω και σαγιονάρες ποτέ. Ποτέ. Μπορούμε να θέσουμε ένα ερώτημα: τι προτιμούν οι άνθρωποι, ή την εθνική του 2004 το ποδόσφαιρο, ή το ευρωμπάσκετ το 87? Το 2004 το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Το ποδόσφαιρο ήταν επικό. Τι ήταν? Ήταν επικό. 2-31-0-90-90-90. Είναι ένα ζήτημα, μπορεί ο καθένα. 30 χρόνια πριν να μα πούν τι θυμήθηκαν οι μπασκετικοί Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Άκουγα τον Βλαχόπουλο με τον Πάγκο να περάσει τόσα χρόνια. Ναι, και έχουν δίκιο τα παιδιά. Εγώ στεναχωρέθηκα. Πάμε στι γραμμέ, Brad Pitt. 90-90-90. Εγώ θυμάμαι, ήμουν στην Ορεστιάδα φαντάρος με δυσμενή μετάθεση και ήμουνα στις μαύρες μου, στεναχωρεμένος πάρα πολύ για την βρωμοεθνική που κέρδισε τον κύπελο. Πάρα πολύ. Ενώ το 2004 το γούσταρα. Μάλιστα. Το 2004. Α, δούμε, δεν πήγε ο κόσμος. Για να δούμε τι λέει ο κόμος. Τι πετύχαμε μετά, ναι. Ανάπτυξη, υπήρχε ανάπτυξη. Καλά. Καλημέρα. Ανάπτυξη. Την είδα την ανάπτυξη. Ναι. Στον αέρα είσαι, φίλε. Καλημέρα. Είπαμε καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα, βάλε και φίλε. Έλα, Κωστή, εντάξει, δεν ήξερα ότι είμαι εγώ, ρε φίλε. Εσύ, τι κάνεις? Ναι, καλά, εσύ. Άστα, εγώ, τον ακούς. Εντάξει, τα νεύρα του. Δεν τον ακούω. Λέγε, φίλε. Τι ερώτηση κάνατε? Αν προτιμάμε εθνική, ναι, 2004 ποδοσφαίρου ή Ευρωμπάσκετ 1987, το συνέστημα. Ποια ήταν η μεγαλύτερη συγκίνηση? Εννοείται πρέπει να το έχουμε ζήσει και τα δύο, φυσικά. Τα έχω ζήσει και τα δύο, είμαι γεννημένο στο 80. Το 87 το θυμάμαι πολύ καλά, δηλαδή τι να σου πω, σαν... Το θυμάμαι, το έχω πολύ πρόσφατο στο μυαλό μου, τέλος πάντων. Θυμάμαι δηλαδή τη βραδιά, τι είχε γίνει εκείνη τη βραδιά, τι... Τον πατέρα μου γενικά βγήκαμε μετά έξω, θυμάμαι τον κόσμο, ήταν μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Όλο τον Πασόκ γιόρταζε, ναι, ναι. Σωστό. Άλλες εποχές. Εντάξει, ήταν ωραία. Εντάξει, 2004 και αυτό το θυμάμαι. Εντάξει, 24 ήμουνα. Πιο συγκινητικό, ποιο ήταν τώρα? Να σου πω κάτι, δεν γουστάρω τις εθνικές ομάδες, ρε φίλε. Εγώ δεν γουστάρω, μωρέ, αλλά σου λέω. Δεν μ' αρέσουν. Εντάξει, επειδή γουστάρω το ποδόσφαιρο πιο πολύ, θα πω το 2004. Εντάξει, σεβαστό. Αυτό, σεβαστό. Αλλά το σαν ανάμνηση το 87 σου λέω το έχω πολύ πιο έντονο, γιατί λίγα πράγματα θυμάμαι από τα 7 μου χρόνια, κατάλαβες. Ένα είναι αυτό. Ο καθένας έχει δύσκολο το δικό του να θυμάστε φίλτρο. Κάτι. Δύσκολο το θυμάμαι. Ο καθένας έχει το δικό του φίλτρο. Αλλά σίγουρα και εγώ θυμάμαι, ναι, πιο καλά την φάση του Ιουνίου του 2004. Ήταν πιο αναπάντεχο. Ήταν αλλιώς, εντάξει. Τώρα στο ποδόσφαιρο... Το μπάσκετ λίγο πολύ, εντάξει, δεν το περίμενες, αλλά εντάξει, ήξερες ότι είσαι καλύτερος. Η διαφορά έχει μια ομάδα. Ότι η μία ομάδα το πήραν οι παίκτες, ενώ η άλλη, ναι, ομάδα το πήρε ο προπονητάρας, θα πούμε.
Σωστό και αυτό. Αυτή είναι η διαφορά. Σωστό, σωστό. Και η τακτική. Και η τακτική. Ναι, οι πιπταράδες και το άλλο τον πήρε ο προπονητής. Ήταν του προπονητή η μιλάμε... ιστορία, ναι. Και μιλάμε και για πολύ διαφορετικά αθλήματα. Εντάξει, για εκείνη την εποχή ειδικά, για τις εποχές που συγκρίνουμε. Τώρα εντάξει, άμα δεις ποδοσφαιριστές, προπονητές ποδοσφαίρου, κοιτάνε και μπάσκετ. Λέει παίρνουν συστήματα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ξέρω, αυτό είναι αλήθεια, ναι, ισχύει. 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 Εγώ, πλέον εξισώνονται, εξισώνονται σε κάποια πράγματα. Εντάξει. Ρέζι, αλλά τότε το 87 ήταν δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά. Γι' αυτό σε καταλαβαίνω που λες ότι στεναχωρέθηκες, που είσαι μπαλαδόφατσα. Σε πιστεύω. Εγώ πάντως αυτό που θυμάμαι ότι ήταν και τα δύο ένωσαν τον κόσμο και τον έβγαλαν στους δρόμους. Ναι, ήταν ωραία, εντάξει. Ήταν και εποχές βέβαια όλοι που σε έπαιρνε. Όλοι ενώθηκαν, κατάλαβες τι έγινε. Όλοι οι Ελληνάρες, έτσι. Ελληνάρες δεν θα πει τίποτα. Όλοι οι Ρουφιάνοι ενώθηκαμε. Ναι. Όλο το Αθηναϊκό κατεστημένο. Για να πούμε και λίγο για προπονητή ΠΑΟΚ. Ναι. Λοιπόν, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια χρονιά. Ο φίλε, για μένα. Θα είναι ψιλοκλάμα. Θα χρησιμοποιηθεί, πιστεύω. Και επικοινωνιακά, και αυτό που θα λένε τόσο καιρό θα είναι αρνήθηκε να πάει στον Ολυμπιακό κύριο στον Πάο. Αρνήθηκε. Ναι, αλλά ποιος θα πάει στον Ολυμπιακό με την πρώτη στραβή του Αλβανού, ξέρεις? Ο Ίβιτς. Α, μπράβο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα πολύ κακώς θα χαλάσει, γιατί επιτέλους πήρε ένα τίτλο. Αυτό που ενώνει την ομάδα είναι ο τίτλος. Πήραν ένα κύπελο και οι παίχτες και ο προπονητής μαζί έπρεπε να συνεχίσουν. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε με τον Ίβιτς και συγγνώμη, αν ζήτησε να φύγουν κάποια από τα αποδυτήρια, αυτό δουλειά του προπονητή δεν είναι. Ποιος θα το αποφασίσει ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει στα αποδυτήρια? Ο πρόεδρος. Θα μου πεις εντάξει, αυτός πληρώνει. Τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ. Ήθελα να μείνει. Αλήθεια. Δηλαδή, προσωπολάνδρης δεν είμαι. Εγώ λέω πάνω απ' όλα ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι έπρεπε να του δοθεί και η φετινή χρονιά. Και επίσης έχω την απορία, δεν ξέρω αν έχετε να μου απαντήσει, πώς γίνεται κάθε φορά που επίσημα η ομάδα βγαίνει και λέει ότι πάμε για το πρωτάθλημα, κάτι να γίνεται με τον προπονητή. Τι να σε θυμίσω, Άγγελος, τρύπημα. Τι να σου θυμίσω, Σάντος, δεν του δώσαν αυτά που ήθελε, έφυγε. Ίβιτ, τι έγινε. Εντάξει, εγώ πιστεύω του χρόνου θα πάμε, θα γίνει αυτό, εντωμεταξύ θα πουλήσει πάλι. Εντάξει, μου αποδεικνύει για μια φορά ότι η ομάδα έχει γίνει πλέον ένα σκαλοπάτι για μέτρους παίχτες να πάνε σε πιο μεγάλες ομάδες ή να πάνε στην Τουρκία ή να πάνε, δεν ξέρω, εκεί που πήγε ο Ροντρίγκες, εκεί που πήγε ο Μακ, εκεί που πήγε όποιος παίχτης βγήκε, εκεί που θα πάει ο Μάτος. Εντάξει, για να μου φέρει μετά τι θα φέρει, να δούμε αν θα βγει, να πάει τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική ο προπονητάρας που θα φέρει, ο ακριβοπληρωμένος, για να βγει να μας πει ότι εγώ δεν ήξερα πως είναι στην Ελλάδα και με αδική διαιτησία και με κάνει και με ράνει. Εντάξει. Ήμαρτον. Ναι. Αυτό έχω. Έτσι το σκέφτομαι. Εγώ εντάξει, εγώ κάθε χρόνο διαρκείας παίρνω. Φέτος μάλλον θα φάω τον παπά και θα ξαναπάρω. Εντάξει, το παραδέχομαι. Αλλά αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν ξέρω τι έχουν να πούνε και οι υπόλοιποι που ακούνε. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα είναι. Εγώ πιστεύω ότι τη χρονιά που η ομάδα θα πάρει το πρωτάθλημα θα το έχουμε καταλάβει όλο το καλοκαίρι. Είμαι 1000% σίγουρος γι' αυτό. Και αυτή η χρονιά πιστεύω δεν θα είναι φέτος. Αυτά έχω να πω. Okay, boy. Ευχαριστώ που με ακούσατε, παιδιά. 42 ετών άνθρωπος. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Καλό βράδυ. Από ανακοπή καρδιά 42 ετών. Αυτά είναι τα πολύ άσχημα. Επειδή μιλήσαμε για μπάσκετ, δεν έχουμε καμία γραμμή. Εντάξει. Οι αναμνήσεις του 1987 νομίζω ότι τις έχουν γραμμένες κανονικά. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Ως ένα βαθμό, δεν το πιστεύω, αλλά. Ναι, ούτε συγκινούνται από εθνικές ομάδες. Να ξέρεις ότι οι εθνικές ομάδες δεν έχουν οπαδούς. Σωστό, εντάξει. Εφήμερη χαρά είναι, δεν είναι. Εφήμερη χαρά και δεν υπάρχει συνέχεια. Και πιστεύω ότι πιστεύω και κάτι άλλο, ότι η εθνική ομάδα του ποδοσφαίρου δεν την γουστάρουν στη Βόρεια Ελλάδα καθόλου οι οπαδοί, ειδικότερα των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Για πέστε μου, στον ΠΑΟΚ ποιος προπονητής στέριωσε? Εδώ διώξανε τον τέτοιο, τον Σάνον τότε. Το Σάνον τότε. Ναι. Τότε δεν έχει το ΠΑΟΚ το Σάνο, να άκουμε. Σιγά, και πήγε την επόμενη φορονέα στο Ηρακλή και ο Ηρακλής πήρε το κύπελο. Σιγά, μη. Διώξανε, κλείσε καταρχήν αυτό που. Το ραδιόφωνο σου ή το ίντερνετ σου, κλείσε. Τότε λοιπόν που διώξαν το Σάνο. Το 76, το 1976. Δεν το διώξαν το 76 το Σάνο. Τι το κάνανε? Το 76 διώξαν το Λόραντ, άσχεται. Το 74 διώξανε. Το Σάνο το πήρε το κύπελο, ρε!
Μη φωνάζει. Τι λες τώρα! Μη φωνάζει. Ποιο βέρα δεν έχει, επειδή έχει το σάλιο ρε. Μη φωνάζει, ρε. Θα σου κλείσει καμιά αρτηρία, ρε βλάκα. Μη φωνάζει. Ρε, ρε, στον ΠΑΟΚ ποιο ήρθε και στέριωσε, ρε. Ποιο ήρθε και στέριωσε. Ποιο ήρθε και στέριωσε. Ναι! Ο Μπάγεβιτς! Όλοι! Δεν τον Αναστασιάδη το διώξατε κακή κακός, ρε! Ποιος? Ο ΠΑΟΚ! Ποιος? Γιατί στέριωσε! Άντε καλύτερα! Άντε καλύτερα! Άντε καλύτερα! Πω πω, τι ταγάρι είναι αυτό. Νευρικός! Θα τον έχει αυτό το ταγάρι γείτονα, τι γουδιά να το δίνεις, ή να σε δίνει, μπορεί να σε πλακώσει αυτός. Τρελός, νευρικός. Καλημέρα, ναι! Έλα, Κώστα! Έλα, φίλε! Έλα, ο Χρήστος από την Αμφιάλη με! Καλώς το φίλο από την Αμφιάλη! Τι έλεγε, Κωστακό? Καλησπέρα και στην παρέα σου. Καλησπέρα, λέει ο Βασίλης από το κέντρο, ο Αριανός, ότι η διαφορά που καθορίζει την αξία του 87 είναι το γεγονός πως η παρουσία της εθνικής και των ομάδων 30 χρόνια μετά είναι σε πρωταγωνιστικό επίπεδο. Σωστό και αυτό. Σωστό. Σωστό. Αλλά από ένα Αριανό τι περιμένεις. Έδωσε όθηση. Κωστά. Έλα ρε Γαβρέ, τι έγινε. Έλα να σου πω. Από το φιλαράκο σου χαιρετισμού στο Βαγγέλη το Συρίγο. Πήραμε καφεδάκι πάλι σήμερα. Έλα ρε, τι λέει ο Άρχοντας. Εσύ μου είπε να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Μου λέει πες του το. Ή πάρ' τον τηλέφωνο τώρα. Αυτό που λέει πες του στον αέρα. Ναι. Υπάρχει περίπτωση ο Ήβης να του την είχε φυλαγμένη του Πέλκα και να το έκανε θέμα χωρίς να το ξέρει κανένας, μόνο στον πρόεδρο. Δηλαδή ότι εγώ θέλω να φύγει αυτός από την ομάδα. Υπάρχει να είπα για τον Μπέλκα. Ναι, για τον Μπέλκα. Για τον Κλάους είπε σίγουρα, για τον Μπέλκα. Ναι, όχι, για τον Μπέλκα του την έχει φυλαγμένη ο αυτός, γιατί τότε με τα επεισόδια περίμενε να τελειώσει το παιχνίδι. Τα γενετικά και του όργανα. Το θέμα και αυτό, ναι. Ναι, ναι. Μπορεί. Γιατί μου λέει, έχω κάτι πόνιες από κάτι παπαγαλάκια της Αθήνας ότι ήταν και αυτός μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Και του λέω, δεν το ξέρω, ρώτα μου λέει τώρα το βουλί, άμα τον πάρει ένα τηλέφωνο, εάν έχει πληροφορήσει, υπάρχει περίπτωση να ήταν και αυτός μέσα στη μέση. Ναι, μπορεί να ήταν. Μπορεί. Μάλιστα. Πες το Συρίγο. Γιατί θα του την έχει φυλαγμένη, δεν υπάρχει περίπτωση. Πες το Συρίγο, τον έχω. Αυτοί περιμένουν και την κατάλληλη στιγμή, ξέρεις, σου λέει. Τώρα δεν το θέλω. Τελείωσε. Άκου. Πες το Συρίγο, τον έχω μια φωτογραφία το 1983 από το Μάτς και Σπορ. Στη Ρόδο. Όχι, στη προοδευτική Ρόδος. Στα πέναλτι. Ναι, ναι. Έχει προκριθεί η Ρόδος και κλαίει ο Παπαμιχαήλ ο Γιαννάκης, ο τερματοφύλακας προοδευτικής, το ξέρω. Ναι. Και πάει ο Συρίγος επάνω σαν το Λάκι Κομνηνό με εκείνο το Μούσι να πούμε. Και τον αγκαλιάζει, πιτσιρικάς ο Γιαννάκης, από 18 χρονών ήτανε. Ναι. Και τον αγκαλιάζει και του λέει δεν πειράζει μικρέ, έχεις μέλλον και τα λοιπά. Ήτανε συγκινητική φωτογραφία, την έχω στο αρχείο μου. Συρίγος με Γιάννη Παπαμιχαήλ, ναι, ναι. Ωραία, ωραία, ναι, ναι, ναι. Και πήραμε καφέ και μου λέει πάρ' το τηλέφωνο και πες του, μου λέει αυτός θα σου πει σίγουρα. Πώς περνάτε κάτω ρε, πώς περνάτε τη μέρα σας κάτω, για πες. Καλά μωρέ, εδώ το πρωί χαλάρα, πηγαίνουμε το Βαγγέλη κατευθείαν, κατεβαίνουμε κάτω στην Πυραϊκή, πηγαίνουμε για πίνουμε και ένα καφέ, πηγαίνουμε στο Κερατσίνι. Αυτός έχει ασχολείται και με τους θερματοφύλακες, έχει αναλάβει μια ομάδα εδώ, ναι. Το Καραβιακό. Ναι, ναι. Κάνει στους θερματοφύλακες, εντάξει, βγαίνει το αυτό, την περνάει καλά. Δεν μου λες, ένα γιο που είχε που έπαιζε στον εθνικό χάφ. Ναι, αυτός είχε πάει μετά στην Παναγαϊκή και έπαιξε. Τι κάνει αυτό το παιδί? Αυτός τώρα εντάξει δεν έπιασε πουθενά εκεί. Εντάξει δεν ήταν, μέτριος χάφ ήταν, ναι. Δεν έπιασε, μετά πήγε για φυσιοθεραπευτής κάπου, πήγε φυσιοθεραπευτής. Κάνει φυσιοθεραπεία, μπράβο, μπράβο. Ναι, κάνει φυσιοθεραπεία. Μπράβο, ωραίος. Δώσε χαιρετίσματα. Το παιδί ακολούθησε εκεί. Ναι. Το θυμάμαι πολλά μάτς και στην Τούμπα το θυμάμαι με τον Πανιόνιο τον Συρίγο, πολύ καλός. Και 81-82 με Μάρκοβιτς προπονητή τον θυμάμαι. Και με Πανιόνιο στο Γάλλιο. Ναι, ναι, Γάλλια και τα λοιπά. Ωραίος ήταν, ωραίος. Και πάντα σε θυμάται μου, του λέω θα τον πάρω τη λέω το βράδυ. Μου λέει πάρτε και πες του χαιρετισμούς πολλούς του Κωστή. Πες το ότι έχω το Μάτς και Σπορ του 1983 τον Ιούνιο. Ναι. Και τον έχω φωτογραφία με τον Παπαμιχαήλ, τον Γιάννη. Ναι. Τον θερματοφύλακα που πήγε μετά στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έπιασε. Ένα ξανθό, ναι. Ένα ομορφόπεδο με γαλανά μάτια. Ναι, ναι. Και τον σηκώνει και του λέει δεν πειράζει, ναι, χάσατε στα πέναλτι, δεν τρέχει τίποτα. Έχετε μέλλον κτλ. Καθόμαστε προχθές το βράδυ και βλέπω μια ταινία μαζί, μια ταινία. Ναι. Και βάζει τα γέλια ο Συνήκος, του λέω τι γέλαγε τόσο πολύ, μου λέει δεν άκουσες τον Αυλονίδη τι είπε. Ήταν ο Αυλονίδη σε μια ταινία και που λέγε παπούτσια. Παπούτσια. Έχω λεφτά εγώ. Ναι. Όχι, του λέει μία θα μου κρατήσουν κύριε Ζάχο τα παπούτσα. Και λέει ο Αυλονίδη να σου πω αν δεν τα φορέσει μπορεί να σου κρατήσουν και 10 χρόνια. Και κλείσε ρε Συνήκος, είχε τρέχει μια θερά λευκό. Κλείσε ρε Αυλονίδης ρε, κλείσε ρε, τα λέμε. Γεια σας. Αυλονίδη, βλέπεις ρε. Ναι, ναι, βλέπω. Μη μιλήσει από σπαρομονόπετρο. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Γεια σου, Ραπ. Καλώς τώρα. Καλώς τώρα. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι σήμερα. Ο ΠΑΟΚ είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
Ποιος προπονητής του ΠΑΟΚ, ρε. Αν δεν πάρει τους διαιτητές ο Σαββίδης και το βάλεις Βάλερ να ξεθάψει που δεν παίρνει πρωτάθλημα. Να σε ωραία. Κάσε με τώρα με τον προπονητή. Οι προπονητές. Άκου λίγο να μάθεις λίγο. Οι προπονητές ποδοσφαίρου ξεφτυλίστηκαν. Ειδικά της Β' Εθνικής, γενικότερα οι Έλληνες, τους ξεφτέλησε ο Μυροβορίδης. Οι προπονητές πλέον είναι κλητήρες, τσατσάκια, εντολοδόχοι. Θα πάρει προπονητή και χεστήκαμε. Σκοπός είναι να πάρει παιχταράδες, τεχνικό διευθυντή, καλό γυμναστή και να πάρει και τους διαιτητές. Γιατί έχει ξοδέψει φαιά ουσία, δεν από τι άλλο ο Ιβάν για τα λιγούρια των ενώσεων. Και μπει να πάνε τα λεφτά στράφη. Προπονητή. Σιγά. Στους προπονητές. Τελείωσες. Τελείωσα. Τους έκανε ρόμπα ο Μυροφορίδης. Ρόμπα. Ρόμπα. Εγώ Αργιανός σημαίνω πότε πάλι ρόμπα με έκανε. Όχι εσένα δεν σε έκανε ρόμπα. Ρόμπα είναι οι προπονητές οι οποίοι στάρ πλέον στον πάγκο και στην ομάδα είναι ο τεχνικός διευθυντής και όχι καλά, ο προπονητής. Αυτό πάντα έτσι ήταν στις μεγάλες ομάδες. Ναι. Τότε οι προπονητές είναι της πλάκας. Προπονητές, ρε φίλε, αυτό εντάξει είναι πιο για τα οποία μέχρι τον Ιανουάριο έχουν φύγει. Δηλαδή έχω διατροφολόγο. Έχω αυτό που δίνει τα ενισχυτικά. Έχω μάγειρα, έχω κατάσκοπο, έχω καλό γυμναστή, έχω τους διαιτητές, έχω τεχνικό διευθυντή να πιάνει τον αντίπαλο και να αγοράζει τα μάτς. Ναι, και εγώ είμαι προπονητής. Klein Mind. Να σας ρωτήσω κάτι. Klein Mind είμαι. Ναι. Το κύπερο ποιος το πήρε, ο Σαββίδης ή ο Ίβιτς? Εγώ πιστεύω ο Σαββίδης. Κοίταξε και ο Ίβιτς έπαιξε ρόλο στο στήσιμο της ομάδας. Έπαιξε, ρε φίλε. Έπαιξε ρόλο, έπαιξε. Αλλά δεν είχε τον Κίζα και τον Καλογερόπουλο στο δεύτερο λεπτό να βγάλει κόκκινη κάρτα να πούμε τον. Πώς το λένε, το Μάτος. Θα σου λέγα εγώ αν το παίρνω ο Ίβιτς. Αλλά δούλεψε και ο Ίβιτς. Δεν μπορεί άμα, να το πάρει. Θα σου πω κάτι. Άμα το στον Κύπρο το παίρνω ο Ίβιτς, εγώ πιστεύω θα μείνει στην ομάδα. Δεν ξέρω. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Πρώτον. Δεύτερον. Ρεπορτάζ Άρη έχει καθόλου? Τι ρεπορτάζ Άρη, δεν σου λέμε τόση ώρα ότι σήμερα είναι χαρμόσυνη ημέρα. Θα πάρει και το Αθόπουλο του Άβελ προπονητή από την. Ναι, αυτό το ξέραμε. Αυτό το ξέραμε 15-20 και 7 παίκτες, 6 με 7 παίκτες. Ναι, εγώ χθες επειδή ήταν δίκη στο Sky, άκουσα ότι υπάρχει ενδεχόμενο να υπάρξει αφαίρεση βαθών από τη Λαμία. Αυτό το ενδεχόμενο είναι θεμητό. Μπορείτε να κάνετε φίλους τους δικαστές. Φίλους τους δικαστές, δεν ξέρω. Αυτό τα ξέρω ο κύριος Καρυπίδης και η νομική του σύμβουλη. Με τις παλέτες μπορείς, δύσκολα. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Πώς εννοώ. Δύσκολα με την παλέτα να κάνεις φίλο δικαστή. Δεν γίνεται. Επόμενη γραμμή, Brad Pitt. Χαίρετε. Έλα. Έλα. Τι έγινε, Κωστάκη? Καλά, φίλε. Γιώργος, ψηλός, γαλάτσι, πανθεσσαλικό. Έλα ρε Γιώργαρα, τι κάνεις? Θα τα λέω έτσι για να τα πιάνεις. Έλα ρε Γιώργαρα. Σήμερα κατάλαβα ότι άρχισε να γυρνάς. Πες μου από πού το κατάλαβα. Σήμερα άρχισα να γερνάω. Να γερνάω, ναι. Ξεκούτιανες. Από πού το κατάλαβα, πες μου. Σήμερα. Τώρα. Εδώ και πριν τρία λεπτά. Που μιλούσες με τον Αθηναίο από την Εφιάλη. Τι έκανες τρεις φορές? Τι έκανα? Τι είπες τρεις φορές? Τρεις φορές του είπες για αυτό τον Παπαμιχαήλ. Το Παπαμιχαήλ και το Παπαμιχαήλ. Το ίδιο περιστατικό το είπες τρεις φορές. Άρχισε να έρθει και Αλσχάιμερ. Δεν το πρόσεξε το. Κάνεις λάθος. Όχι, δεν κάνω κανένα ήρωα. Θα σου πω εγώ από πού αρχίζω και γερνάω. Τρεις φορές το είπες. Ρε Ταγάρι, άλλο είναι. Ρε Ταγάρι, άλλο είναι. Που μπέρδεψα τον ένα δόνι με τον άλλον στην εκπομπή του RTV. Δεν το ξέρεις. Εκεί είναι που αρχίζει το γύρας. Και το άλλο, κάθε πρωί ξεχνάω πού το Κόρτομπα. Δεν το βρίσκω. Δεν το βρίσκω το Κόρτομπα κάθε πρωί. Πού στο διάλο είναι, πού στο διάλο είναι. Το Κόρτομπα το ξεχνάς εξ επίτηδες, γιατί. Εντάξει, μικρό το λάθος. Μικρό. Το λάθος μικρό. Δεν έχω φτάσει ακόμα σε επίπεδα 70, αλλά. Θα παραπάρεις βιταμίνη Α. Είναι για τον εγκέφαλο. Βιταμίνη. Βιταμίνη Α. Πού, να τη ζητήσω στο φαρμακείο? Στο φαρμακείο, ρε. Βιταμίνη Α θα πει καπάκι. Βιταμίνη Α θα παίρνει κάθε μεσημέρι μία. Ναι. Είναι για την καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Α, κάνει αιμάτωση δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Θα πάρω, γιατί όχι. Όσο αφορά τα δύο που λες, εγώ νομίζω και τα δύο. Είναι βέβαια διαφορετικό το άθλημα, αλλά και τα δύο ήταν χαρά. Κοίτα τώρα, όταν είσαι 10 χρονών. Άκου. Το μπάσκετ, οι παλιοί. Όταν είσαι 10 χρονών, δεν είναι το ίδιο το συνέστημα σου όσο είσαι 35. Οπότε του μπάσκετ μπορεί να είναι. Γι' αυτό λέω, οι παλιοί θυμούνται πιο πολύ τον μπάσκετ.
πιστεύω. Οι παλιοί. Λογικό. Πώς το προσδιορίζεις χρονικά, μέχρι 40, 35 άριδες. Όχι, ο 40 το 87 ήταν μικρός. Εγώ πιστεύω 50 και πάνω. 50 και πάνω, μάλιστα. Ο 41 είμαι εγώ, αδερφέ. Ναι, 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 και εγώ 38. Εγώ το θυμάμαι, αμυδρά το θυμάμαι. Εντάξει, από εκεί και πέρα έχει να κάνει και τι τρέλα είχες με τον μπάσκετ εκείνο τον καιρό και τι σε προσέλκυε σαν άθλημα. Αμυδρά θυμάμαι. Όταν είσαι πιτσιρικάς, θυμάσαι αμυδρά. Τώρα αν ήμουν 15-20 θα θυμόμαι διαφορετικά. Εγώ θέλω να σου πω παραδείγματος χάρη, παιδί μου, ότι θυμάμαι τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ και το πρώτο Μουντιάλ της Ιταλίας το είδα. Ήμουν 11 και 7. Έχω εικόνες. Αδερφέ, γιατί δεν πας στην NASA. Στην NASA, έχουν καλύτερα μυαλά από μένα. Μουντιάλ και... Ναι, γούσταρα όμως τον αθλητισμό γενικά. Είχα τρέλα, αυτό. Ναι. Γεια σου πω ρε Κώστα, να μιλήσουμε λίγο από το... Εγώ δεν πάω στην NASA, πάω στη NASA. Λέγε. Εσύ με τον κόκκινο μόνο προς τα εκεί είσαι. Βέβαια. Τι τον κάνεις ρε, χαρτοπόλεμο τον κάνεις το φουκάρα ρε. Ο κόκκινος. Χαρτοπόλεμο τον κάνεις. Χοντρό λιγνό έχεις δει ρε, χοντρό λιγνό. Βασικά έχω τις περισσότερες ταινίες τις έχω κατεβάσει σκληρό. Ήταν η αγαπημένη μου σειρά, χοντρός λιγνός. Γιατί τώρα ραδιοφωνικά δεν ακούς χοντρό λιγνό. Αυτό σου λέω. Τ' άρεσε. Καλά, να σου πω και εσύ δεν είσαι ο λιγνός τώρα, μεταξύ μας τώρα. Είσαι, τερατάκι. Κοίταξε, εγώ έχω ένα προσόν που ο κόκκινος το μεσημέρι δεν το έχει. Ποιο είναι? Πλακώνομαι στην προπόνηση το πρωί. Και έρχομαι με τις τοξίνες και τις εμυρφίνες, πώς τις λένε. Στο φουλ. Ο κόκκινος είναι πιο μιλίχιος. Εν τω μεταξύ, εγώ το κάνω και το εξής. Όταν είναι στο μισάωρο 12 λεπτά διαφημίσεις και μπαίνει ο κόκκινος, άμα μπει αργά, κάηκα. Και εγώ κι αυτός. Κάηκα! Βάλ τη Δεύτερα Γρηγόρη. Φύγαμε Τρίτη Γρηγόρη. Τετάρτη Γρηγόρη. Ανέβα την Ανηφόρα Γρηγόρη. Θα σε δώσω γροθιά! Εγώ επιδιώκω εκείνη τη στιγμή να το ανεβάσω το λίπητο και να μου δώσει μια γροθιά. Μακάρι να μου δίνε. Καταλαβες. Δηλαδή, το θέλω ταχύτατο εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ το. Και βάλε μουσική και ένα το κομμάτι εκείνο. Ποιο κομμάτι ρε, μουσικό ραδιόφωνο είσαι ρε. Λόγου και πολιτισμού είσαι ρε, τρόμπα μαρίνα του λέω. Πληροφορίες Λουτσέσκου πάνε τελικά, για Λουτσέσκου λένε. Πώς είπες? Για Λουτσέσκου λένε, τι λένε για... ναι, τώρα πήραν το Μιλιορίδη τηλέφωνο και ετοιμάζει την κούρσα, να πούμε, θα πάει πάνω στην Ξάθη. Εκτός και αν έρθει με το κτέλ και πάνε καμιά 1200 παοξίδες και από την Νεάπολη και την πολύχνει στο κτέλ Ξάνθης και να πανηγυρίζει. Δεν νομίζω ότι το θέλουν οι παοξίδες στο Λουτσέσκου. Γιατί, τους πέφτει λόγος. Καλά, άλλο καπέλο. Γιατί να μην τον θέλουνε. Γιατί να μην τον θέλουνε τον Λουτσέσκου. Ποιος είναι ο λόγος. Ναι. Τώρα μεταξύ μας τώρα, γιατί άκου βγήκε και ένας παοξής. Εγώ τον έχω μελετήσει τον Λουτσέσκου. Τον έχω μελετήσει. Πρώτησε, αν συγκρίνουμε τον Ίβιτς με τον Λουτσέσκου, εννοείται ότι εγώ θα προτιμούσα τον Λουτσέσκου. Ναι. Ο Ίβιτς, ναι. Γιατί τα έλεγες κι εσύ, αλλά τα ξέχασες στην πορεία. Ναι. Δεν είναι προπονητής. Δεν έχει δείξει τίποτα. Θα σου πω ότι από τον Ουζουνίδη έχασε με την ΚΑΠΑ 20. Ναι. Τον Ουζουνίδη δεν τον κέρδισε πλην στον Λουτσέσκου. Άσε τον Ίβιτς, έφυγε ο Ίβιτς. Ο Λουτσέσκου γιατί να με χαλάσει εμένα. Άκουσα ένα μπαοξί, έστεινε τον ποπό του στον Ολυμπιακό, λέει, ενώ εμάς μας έπαιζε στα ίσια. Είναι ένας λόγος. Εσύ έχεις λόγο να μου πεις. Να σου πω κάτι. Εσύ είσαι υπάλληλος στο σταθμό. Άμα σου πει το αφεντικός σου εκεί πέρα, ο εργοδότης που έχει το σταθμό, ότι δεν θέλω να μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο, θα μιλήσεις. Μην λέμε τώρα χαζομάρες. Ούτε γυαλιά μου. Η εξουσία την έχει ο ιδιοκτήτης της κάθε ομάδας. Ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί ο Ψανόπουλος να του πει να μην παίξουμε σκληρά, ξέρω εγώ, να του πούμε και μια δικαιολογία, γιατί την άλλη αγωνιστική είναι πιο κρίσιμος αγώνας για εμάς. Λέμε τώρα. Να κάνουμε να λέγαμε. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Άρα εσένα δεν σε κάνει παικτικά. Προπονητικά, αν είχα δύο προπονητές, δύο επιλογές να πάρω ή τον Λουτσέσκου, χωρίς να είχα δει την πορεία του Ίβιτς, έτσι, θα έπαιρνα τον Λουτσέσκου. Κατανοητό. Δεν ξέρω. Εντάξει, την άποψή του λέει ο άνθρωπος. Έχω και ένα θέμα με τους Σέρβους εγώ. Έχεις ένα θέμα με τους Σέρβους. Έχω ένα θέμα με τους Σέρβους. Δεν τους εμπιστεύομαι. Πιστεύω ότι είναι μια κλίκα όλοι μεταξύ τους. Τα έχουν εκτός. Αλλά υποστηρίζονται όμως. Ένας φτιάχνει. Ναι, αυτός. Ότι όλοι άρα δεν γουστάρεις και τους Εβραίους όμως. Για τους Σέρβους μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε ναι, για γιατί και οι Εβραίοι κλίκα είναι. Ναι. Δεν τους γουστάρεις τους Εβραίους. Όχι. Δεν τους γουστάρεις. Τους γουστάρεις εσύ.
Άμα γουστάρεις τον Χριστό, γιατί να μην γουστάρεις ο Εβραίος. Εβραίος δεν ήταν ο Χριστός. Καλά, εντάξει, δεν με ρώτησες. Άρα, δε... άρα δεν γουστάρεις τον Χριστό. Εβραίος ήταν. Καθένας πιστεύει όπου θέλει. Τον Εβραίο πιστεύεις. Δεν πιστεύω, εγώ δεν πιστεύω σε Εβραίο. Α, δεν πιστεύεις τον Εβραίο. Άρα είσαι αντίχριστος. Αφού είμαι από τον Όλυμπο, από πάνω. Α, εδώ δεκαθεϊστής. Έφυγες. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Αυτός πιστεύει στο Δία και τη Δία. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι. Καλημέρα. Καλώς. Κωστή, προσπαθώ να έρθω στη θέση σου το 87. Φαντάρος στην Ορεστιάδα και να κερδίζει η εθνική στον μπάσκετ. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα τον μπάρμαν εκεί που θα ήμουν να βάλει ένα διπλό ουίσκι, βάλει και καζατζίδι να παίζει. Αν δεν έπινα. Δεν έπινε. Γιατί πίνει τώρα. Α, καφέ πίνω τώρα. Τι φρίκι έφαγε, δεν το ξέρεις τι έπαθα. Λέω θα χάσουν, οι άλλοι καλύτεροι είναι. Φίλε, τι κορδαρίσματα, τι αυτό. Πω και εκεί γίνει η πόλη η Ορεστιάδα, τι θλίψη ρε φίλε. Μόνο που το σκέφτομαι, αρτυχιάζω, τι πράγμα. Να μην έχει θάλασσα να πας. Αν έχει θλίψη σε μια πόλη που έχει θάλασσα, βγαίνει εκεί, φλατς, φλουτς, τα νερά σου φεύγει η θλίψη. Να είσαι στην Ορεστιάδα πάνω. Αυτό, πού το βάζεις. Πού το βάζεις. Μια και είπες για προπονητές, πριν να σε ρωτήσω. Ο προπονητής, είπες ότι το 4, ας πούμε, η εθνική, το πήρε ο προπονητής σε εκείνο το γύρο. Βέβαια. Δηλαδή ο προπονητής, ας πούμε, μέχρι πού μετράει για σένα. Κοίταξε, ο προπονητής στο κομμάτι της στρατηγικής είναι σπουδαίο. Όταν, ας πούμε, βλέπω ότι τα υλικά μου, με τα υλικά που έχω, μπορώ να παίξω ένα στυλ παιχνιδιού συγκεκριμένο, να έχω γνώση των αδυναμιών μου και να πάω να κλέψω το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ρεχάγκελ είδε τις αδυναμίες, τις ατομικές της ομάδος του και επίσης προσπάθησε και εκμεταλλεύτηκε τα προτερήματα της ομάδος του, που είναι το μπόι, οι πιο ψηλές ομάδες, οι στημένες φάσεις, τα χαφ τα οποία είναι εργάτες, και προτίμησε να φάει το Σταρ Σάρτα και να βάλει τους εργάτες. Νικολαίδη. Τον Νικολαίδη. Και δημιούργησε αυτό το φανταστικό ότι αν βάλω 5 ζαγοράκηδες να παίξουν εναντίον 5 τσάρτων, θα κερδίσουν οι ζαγοράκηδες. Αυτό πριν 30 χρόνια δεν θα γινότανε στο ποδόσφαιρο εκείνης, ή 40 χρόνια. Και μπήκε στα 67 του χρόνια στην εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Δεν ήταν 40, δεν ήταν 45. Το 38 γεννημένο στο 4 ήταν 8, 9, 10, 66 χρονών. Τον είδα χθες στα 79 του και παθαπλάκα τον ζήλεψα. Λέω μακάρι και εμείς στα 79 αν ζούμε να είμαστε έτσι ρε φίλε. Ασύλληπτος. Φοβερό DNA. Καταπληκτικός. Ο άλλος, ο πολίτης, ένα Johnny Walker δώσ' του, τελειώσαμε. 8 κιλά σαμφιστίκ, θεωρίες. Τον έκανε μάγκο ο Γκάλης και ο Γιαννάκης. Αυτή είναι η ιστορία. Και είχε μούτρα. Ο Ρεχάγκελ να είναι ταπεινός, σαν Γερμανός. Αγαπάει την Ελλάδα. Καθόλου ρατσιστής. Γιατί μπορεί να σε είναι και σνόμπ. Αν θυμάσαι, sorry που σε διακόπτω, έχει ένα χαρακτηριστικό σημειότυπο που σηκώνει το χέρι όταν τελειώνει ο τελικός, ναι, και απλά χαμογελάει. Ορίστε. Ναι. Απλά χαμογελάει. Και έχω τώρα το κομπλεξικό τον πολίτη. Το κομπλεξικό τον πολίτη. Εντάξει, φίλε, στο πήραν οι παίκτες, λίγο σεβασμό στον Γκάλη. Που εγώ με τον μπάσκετ δεν έχω. Λίγο σεβασμό στον Γκάλη. Αυτό το πήρε με τον άλλονα. Άσε τώρα, οι άλλοι κάναν την άμυνα, μπράβο, συγχαρητήρια. Θέλω να σου πω δύο προπονητές που χάσαν δύο τελικούς και να μου πεις πόσο φταίξανε. Αυτό και κλείνω. Μάλιστα. Μπάγεβιτς που έχασε τελικό από το Σεγκούρα και Χέκτορ Ραούλ Κούπερ που έχασε τελικό από τον Νιόμπλια. Χέκτορ Ραούλ Κούπερ που έχασε τελικό από τον Νιόμπλια. Κοίταξε, ο Νιόμπλιας είχε στον Παναθηναϊκό. Ήμουν στον τελικό εκείνον. Και στους δύο ήμουνα. Ο Νιόμπλιας είχε ένα 4-3-3 σε φόρμα μεγάλη, το λέτο. Εκπληκτικό το Σισε και σε δαιμονιώδη βιολογική κατάσταση στο Σαλμπικίδη, τριάδα. Δεν θυμάμαι τα χαφ και ήταν, Κατσουράνης ήταν αμυντικό χαφ, τρομερό, στα στόπερ του τρομερά, τέρμα τρομερό.
Ο Μαδάρα. Ο Κούπερ το έχασε. Ο άλλος το έχασε ο κόσμος του. Το έχασαν οι δημοσιογράφοι που κάναν τον Άρη φαβορί. Και μπήκε μέσα ο Βλάχος ο Νεμπεγλέρας με τα γατιά και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν το ρόλο του φαβορί. Έπρεπε να πάνε, φυλάγομαι και φεύγω κόντρα. Αυτοί πήγαν να παίξουν κατακτητικά τον Ολυμπιακό του Ζεγκούρα. Σ' απάντησα, πάμε επόμενη γραμμή ή διάλειμμα. Έγινε. Πάμε επόμενη γραμμή. Διάλειμμα, ό,τι πείτε. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Σου φαίνεται παράλογο που επέλεξαν τη φωνή μου ανάμεσα σε χιλιάδες για να κάνω αυτό το διαφημιστικό? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο που εσύ ακόμα επιλέγεις να χρησιμοποιείς delivery όταν μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες απίστευτες προσφορές? Με 2.500 πραγματικά αποκλειστικές προσφορές κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να παραλογίζεσαι άλλο. Πεινάς, deliveras. Α, παπά, θα το ξέχναγα. Κατέβασε τώρα το ανανεωμένο app. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Μπες και εσύ στο παιχνίδι. Παραδεξιά τώρα στον Φερέρα που τρέχει να τον μαρκάρει ο Στέλιος για να κόπλος προς την περιοχή των Πορτογάλων. Γίνεται το λάθος. Καραγκούνης θα σουτάρει ο αντιπάλας. Αποκλείεται να μην σουτάρει από εκεί. Σουτ 1-0 από τον Γιώργο Καραγκούνη. And all my cares just drift right into space. Καλύτερα λέω ξενοκράτης ο Αργιανός να κάψει φλάτζα ο Σουλίνας, γιατί εμείς την καίμε εδώ και 40 χρόνια που είναι πρόεδρος της ΕΟΚ, ο αντιαργιανός. Έχουν κανένα θέμα οι Αργιανοί με τον Σουλίνα? Έχουν θέματα. Έχουν θέματα, έχουν. Τι, πού, για πες μου. Έχει να κάνει πιο πολύ με το τελικό που είχε γίνει στο Ηράκλειο. Και φέτος που υπήρχε κόντρα, γενικά υπάρχει μια. Φέτος γιατί υπήρχε κόντρα, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει. Ναι. Φέτος έγινε στο Αλεξάνδριο, οκ. Okay. Αλλά υπάρχουν ανοιχτές πληγές. Ο Ντουράντ είναι προδότης ή επαγγελματίας? Ο Ντουράντ πήγε ξεκάθαρα στο Golden State Warriors για να πάρει πρωτάθλημα. Και με τη δικιά του παρουσία οι Warriors χθες έκαναν το 4-1 κόντρα τους Cavaliers και είναι η απόλυτη κυρίαρχη στο NBA. Πριν πάμε στον κόσμο να πούμε μια δυσάρεστη είδηση. Ο Ηλίας Θεοδωρίδης με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι δεν θα συνεχίσει να βρίσκεται στον Αγροτικό Αστέρα. Και από ό,τι διαβάζω την ανακοίνωση, ξέρεις, δεν τον γούσταρα και πολύ τον Θεοδωρίδη, αλλά στον Αγροτικό Αστέρα έχει προσφέρει και μια ανταγωνιστική ομάδα στη Β' Εθνική. Τα λιμά του εραστέχνη. Τον κάνουν πόλεμο και τον αναγκάζουν να φύγει. Τα λιμά του ερασιτέχνη. Πολλές ανάλογες περιπτώσεις υπήρχαν και στο μπάσκετ σε τέτοιες. Τα λιμά του ερασιτέχνη. Σε τέτοιες ομάδες. Ο Αγροτικός Αστέρας, ο ερασιτέχνης. Klein Mine, εκείνο το κοτέτσι τώρα. Που είναι γήπεδο εκεί πέρα για να παίζουν, να πούμε τίποτα, να μην πω τι. Ξέρεις, θυμίζει καταστάσεις που πάει να γίνει. Έχει και ερασιτέχνη ο Αγροτικός Αστέρας. Έτσι τα διάρα. Θυμίζει καταστάσεις που πάει να γίνει ένα έργο και μία μερίδα ανθρώπων που απλά νομιμοποιούνται για φυσικούς ή άλλους λόγους δεν επιτρέπουν την πραγματοποίησή του. Ένα. Ενώ είναι έργο ζωής. Ή τίποτα κομμουνιστές, κουλτουριάριδες θα είναι με αρχαιολόγοι. Ναι, με τους αρχαιολόγους. Άλλη φύρα αυτοί οι αρχαιολόγοι. Βρήκαμε μια πέτρα, ένα λίθο, σταματάει το έργο. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Όλα έχουν το μέτρο τους. Σταμάτα, και τα σταμάτα ρε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Ακούτε. Δευτέρα, ναι, πάμε, καλημέρα. Πάμε. Έλα, καλημέρα από Βορειοανατολικό Αιγαίο σε παίρνω. Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ναι. Ναι. Πού είσαι? Λίμνο. Ωραίος. Λίμνο. Έχει πρόκειται το φιλαράκι Σοραγκάτσης. Είναι να έρθω Λίμνο καμιά εβδομάδα, 10 μέρες τον Αύγουστο. Πήρα το 40 Πανταζία, με βρήκα ένα δωμάτιο. Ούτε με πήρε τηλέφωνο. Άμα θες να μιλήσουμε μαζί, ό,τι γουστάρεις. Τι ό,τι γουστάρεις, τηλέφωνο σου δεν έχω. Άστο μετά στην γραμματεία. Που δεν υπάρχει. Ωραία, το αφήνω. Δεν μου λες αυτό που λέει.
Για πες μου λίγο, γιατί βγάζεις κόμπλεξ με τον πολίτη, δηλαδή ο Γκάλης ήταν κομπλεξικός. Ο Γκάλης κομπλεξικός ήταν να τα καλάθια τα βάζε. Ο πολίτης τι έκανε. Τίποτα ρε φίλε, ήταν προπονητής του και πρέπει να ακούει τις διαταγές του. Κλάιν Μάιν. Έλα ρε τον κόμπλα τώρα, γιατί είναι... Λες, τον Άρη Ακόματς στον Παναθηναϊκό, ποιος τον έδιωξε. Ο Άρη Ακόματς, ωραίος παίκτης. Ποιος τον έδιωξε, πες μου, γιατί δεν απαντάς. Ποιος τον έδιωξε, τι λες. Ο πολίτης. Ο πολίτης, ναι. Ο πολίτης, μήπως τον έδιωξε ο Γκάλης. Εντάξει, έχεις και ένα δίκιο σε ένα βαθμό. Α, έχω ένα δίκιο. Και όσο για αυτό που είπατε πριν... Για ποιο μπουσάραμε περισσότερο. Sorry που σε διακόπτω. Ναι. Απλά αυτές οι ιστορίες είναι άμα δεν τις έχεις ζήσει και από πολύ κοντά εκείνο τον καιρό, δεν μπορείς να έχεις και πολύ αποκρισταλωμένη άποψη. Και εγώ 37 είμαι, το 80 γεννηθείς είμαι. Είσαι 37? Φίλε μου, ακούγεσαι για πολύ μεγαλύτερος. Sorry που το λέω. Όχι, 37 είμαι, ρε φίλε. Μοιάζω πολύ πιο μικρός όμως. Ναι, μάλιστα. Το θυμάμαι το 87 που το πήραμε. Ναι. Να σου πω και στα ποντιακά στο Λιλίν Κένας μου, δεν με ένιωξε. Δεν σε ένιωξε, άλλο τόσο και το 2004. Ναι. Εντάξει, δεν τα πάω καλά με την εθνική ρεκτή. Εντάξει, δικαίωμά σου είναι. Εμείς θέσαμε μια ερώτηση. Δεν μπορώ να βρίζω, ας πούμε, παίκτη του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού και μετά να μου... Και στην εθνική να σου είναι αγαπητός. Ορίστε. Ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα τι λες. Δεν μπορώ να το βρίσω την Κυριακή και την Τετάρτη από το χειροκροτό, ρε φίλε. Σωστό. Είσαι ειλικρινής τουλάχιστον. Μελικά σου μιλάω. Εντάξει. Απλά μ' άρεσε, ας πούμε, πιο πολύ το τέτοιο, ας πούμε, η νίκη που πήραμε τους Αμερικάνους στο Μπιντο Μπάσκετ. Καταλαβαίνεις. Σωστό γι' αυτό, στην Ιαπωνία, ναι. Το 2006. Το 2006, ναι. Αφού το ακούσαμε πιο πολύ. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είναι οι δύο νίκες μαζί με τη Σοβιετική Ένωση και την. Και την Αμερική είναι οι δύο μεγαλύτερες νίκες από τις μεγαλύτερες εθνικών ομάδων. Αντί νομίζω. Είχε κάνει τον γκολ ο Μαραντόνα το χέρι του Θεού και το γύρο το 2004 αυτό πιστεύω ήταν. Το χέρι του Ιησού ήταν. Είχε βάλει το χέρι του Ιησού. Ξέρω εγώ. Ο Ιησού. Τον Ιησού που ήταν ενέπλεξε τώρα, ρε άνθρωπε μου. Λοιπόν, καλό βράδυ. Να μιλήσω με τη γραμματιά, την επιθυμία του Κωστίνα. Έφυγες. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σου, Ραπτούπουλ. Γεια σου, φίλε. Έλα, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, ναι. Α, πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Εντάξει. Δεν σε έχω ξαναπάρει. Ναι. Απλά ήθελα να σας δώσω μια πληροφορία για τον προπονητή που έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι ένας από πάνω από Ρωσία. Ναι. Ο Βαλέριο Κάρπιν είναι. Που ήταν προπονητής και στη Μαγιόρκα και Σπάρτα Κόσκας. Ναι. Και για το Μάτος ήθελα να σου πω ότι δεν πρόκειται να φύγει πουθενά. Πού να πάει. Ότι οι προτάσεις και αυτά που λέγανε και γράφουν ότι δεν πρόκειται να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ο Μάτος. Ο Μάτος. Ναι. Είναι σίγουρο αυτό. Εντάξει, καλός παίκτης είναι ο Μάτος. Αρκετά καλός παίκτης. Για μένα ήταν, εάν το τελευταίο δίμηνο δεν ήταν τόσο απίθαρχος, για μένα θα ήταν ο MVP του ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω το τελευταίο δίμηνο ήταν λίγο, πώς να σου πω ρε παιδί μου, ήταν προς τα κάτω. Εντάξει, και το παιδί πρώτη φορά πήρε τόσα μάτς, δεν είχε τόσα μάτς σε μια χρονιά. Και δεν είχε και τη βοήθεια του Κίτσιου που μπορούσε να τον αλλάξει κάποιο παιχνίδι για να τον βοηθήσει. Ο Κίτσιου ήταν καλός. Ρεζέρβας. Βελτιωμένος πάρα πολύ. Ναι, όταν και σαν δύναμη και σαν οριμότητα, σαν μαρκαρίσματα. Εντάξει, λίγο το μαρκάρισμα εκεί πέρα πρέπει κι άλλο να το βελτιώσει. Αλλά πολύ καλός. Έκανε καλό. Έκανε, ας πούμε. Ναι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, αν έλειπε ο Μάτος, έλεγε εντάξει, με τον Κίτσιου τη βγάζω να πούμε. Δεν με πειράζει, ας πούμε, να λείψει και κανένα δυο μάτς. Και αριστερό μπακ έπαιξε. Και ανεβάσματα καλά είχε. Δυνάμωσε. Εντάξει, και βελτιώθηκε στο μαρκάρισμα, είναι λίγο κοντούλης εκεί στον αέρα. Εντάξει, αυτό δεν λύνεται. Θέλει. Το καλό φέτος για το Κίτσι ήταν ότι είχε ένα πολύ πιο καλύτερο παίκτη μπροστά σε αυτόν, στη θέση του. Ναι. Και πήρε κάποια πράγματα από αυτόν. Σωστό. Αυτά ήθελα να σου πω. Okay. Ευχαριστώ. Okay, boy. Yeah. 50χρονος στην ΚΟΜ έθισε και προσπάθησε να κλέψει το δικό του ιστιοφόρο. Εφελώσει. Αργύρης Καμπούρης. 102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο, μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα.
101-103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωβάησα σε την τριών πόντων. Και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ελληνική ομάδα... Πρέπει εκεί το βράδυ να την καργάλυψε τη Δήμητρα ο Ανδρέας. Ναι. Είχε πρισμένα πόδια βέβαια, αλλά... Καλημέρα, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Καλημέρα. Α, ωραία. Γιάννης ο φοιτητής είμαι από Κομωτινής, έχω ξαναπάρει ακόμη μια φορά. Λέει καλώς τώρα. Πάω και είμαι. Βέβαια. Θέλω λίγο γιατί για την προπονητολογία να σχολιάσω, λίγο κοινικά και... Έλα ρε προπονητολογία, διαιτητές θα πάρεις ρε, τις ενώσεις ρε. Κοίταξε, ήμουν αρκετά αισιόδοξος. Αν με ρωτούσες πριν δύο μήνες, μετά το μάτς του τελικού, πώς βλέπω τα πράγματα για την επόμενη χρονιά, θα έλεγα ότι είμαι αρκετά αισιόδοξος. Κυρίως γιατί έβλεπα τον επενδυτή μου μετά από 4 χρόνια να οριμάζει τόσο παραγωγικά, αλλά και ποδοσφαιρικά. Μάλιστα, σωστό. Παραγωγικά, γιατί άρχισε να ασχολείται με τις ενώσεις και διαιτητικά ο ΠΑΟΚ και να αρχίζουν να τον σέβονται παραπάνω. Ποδοσφαιρικά, γιατί έβλεπα να στηρίζει έναν προπονητή μετά από καιρό. Και έλεγα ότι θα τον στηρίξει για 4 χρονιά. Κοίταξε, όχι ότι επειδή είναι προπονηταράς ο Ίβιτς και μου έδειξε ότι το έχει 100%, αλλά για πρώτη του χρονιά σε κοουτσάρισμα πρώτης ομάδας, τα θετικά στοιχεία ήταν παραπάνω από τα αρνητικά, ναι. Σίγουρα. Έτσι. Ένα από τα αρνητικά που θέλω να τονίσω είναι ότι ήταν κακό στη διαχείριση ενός τόσο μεγάλου ρόστερ σαν τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν δικαιολογείται να έχεις το μεγαλύτερο βάρος από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό και να φανίζεσαι κλαταρισμένος. Βιολογικά. Ναι. Βιολογικά. Γιατί μου είχε έναν Τσίμηρο και ένα Κάνιας που δεν τους άλλαζε ποτέ και τους έκαψε. Και παραγώνησε τον Γκάτς και τον Χαρίση που θα μπορούσε να μοιράζει. Να πάρουν 15 λεπτά και 20 λεπτά για να κλατάρουν οι άλλοι. Δεν λέω ότι ο Τσίμηρο είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή και πιο έτοιμος και πιο ποιοτικός. Αυτό που λες έχει μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι μεγάλες διαφορές ποιότητας ανάμεσα σε αυτούς τους σκάφους δεν υπήρχαν. Τώρα, επειδή ο Ίβιτς αποτελεί παρελθόν, δεν έχει λόγο να το συζητάμε. Πάμε λίγο στον προπονητή και το τι θέλω εγώ από την ομάδα μου. Ναι. Πιστεύω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, χρονικά, μεγάλο προπονητή δύσκολα θα φέρεις. Δεν μπορεί να έρθει τη δεδομένη χρονική στιγμή, μεγάλο όνομα, και γιατί πρέπει να του τάξει 1,5 με 2 μίλια. Έλα, ετοιμάζω Λουτσέσκου και πρώτη σελίδα. Μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω. Ολυμπιακό για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Εντελώς ψυχρά και ποδοσφαιρικά. Έτοιμα είναι γραμμένα, εγώ τα έχω δει μέσα. Ναι, εντελώς ποδοσφαιρικά, ναι. Και αντίθετα με την άποψη των περισσότερων φίλων του ΠΑΟΚ, ναι. Εγώ τον Λουτσέσκου γουστάρω. Και θα σου πω γιατί το γουστάρω. Και εγώ το γουστάρω το Λουτσέσκου. Με ανάγκασε να βλέπω την Ξάνθη φέτος. Και μεγάλος coach είναι ο Λουτσέσκου, να ξέρει. Πολύ καλός αμυντικά. Πολύ καλός στο κλείσιμο των χώρων. Η Ξάνθη μαζί με τον Πανίον ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα στις αντιπιθέσεις. Η μόνη μου ένσταση είναι ότι ο ΠΑΟΚ στο 80% των παιχνιδιών που δίνει πρέπει να δημιουργεί. Και η Ξάνθη ήταν μια ομάδα που δεν έχει επιθετικούς αυτοματισμούς. Δεν την έβλεπα ακόμα και με την Βέρεια και με την Πλωταγιά να έπαιζε. 1-0, κίτσι. Εκεί. Αυτή είναι η μόνη μου ένσταση για το αν. Τώρα θα μου πει ο Λουτσέσκου, ναι, δεν έχω την ποιότητα των παιχτών. Τι θες να παίξω, θα σε παίξω Μπαλάρα. Αλλά και ο Πλωταγιάς και ο Πετράκης δεν έχουν. Η Μπαλάρα που επικαλούνται οι παοξίδες ότι παίξανε, ένα τι ήτανε. Όταν ο Ρίβιτς έκανε μιμήθηκε κατά κάποιο τρόπο το Λουτσέσκο σε ένα βαθμό, τότε ήρθε το κύπελο, ήρθε η δεύτερη θέση κτλ. Πολύ καλός και με μέτριο υλικό, έτσι, Ξάνθη. Δηλαδή θεωρώ το έπαιζε με στόπερ το Φλίσκα και το Λιζγάρα που δεν είναι και κάτι το ιδιαίτερο. Ο Παξεβανίδης στη θέση του άλλου με τα δόντια και του πετούσε και τρίτο στόπερ τον Καρασαλίδη, ναι. Μετά το 60. Έτσι. Είναι για μένα λουκούμι ο Ρουμάνος για εμάς. Αυτός και ο Πογιέτ. Ήταν για μένα δύο προπονητές που ξεχωρίσανε. Σωστός, ναι. σωστός. Αυτός και ο Πογιέτ. Ναι. Αυτός και ο Πογιέτ. Και το Πογιέτ εγώ το γούσταρα στον ΠΑΟ. Το Πογιέτ και το Λουτσέσκο. Ναι. Θεωρώ ότι το θέλω με ταχεία το Λουτσέσκο. Με ταχεία. Πιστεύω θα μας στρώσει. Για δούμε. Λοιπόν, αυτά. Οκ, okay, boy. Επόμενος κύριος. Ναι. Έλα, Βίλε. Κωστά, είναι για σένα αυτό, για όλα αυτά που έχεις κάνει για μας. Κοίταξε να δεις. Κινητό τηλέφωνο έχεις. Μόλις βγεις από το Κόρδοβα, πάρε μια φωτογραφία και το πρωί θα την ανοίξεις και θα ξέρεις πού είναι το αυτοκίνητο. Ρε. Καλά λες, μωρέ. Κοίταξε να δεις που δεν το σκέφτηκα. Ναι. Και είδες, έτσι πρέπει όλοι ρε φίλε να είμαστε. Να γεννάει το μυαλό μας από αγάπη. Και άμα το βγάλει φωτογραφία, τι θα δει το αμάξι. Τι θα,
Γνωδό πρέπει να βγάζει. Θα το βγάλει. Τώρα ο Κώστας το πήρε χαμπάρι. Ξέρει πώς μακριά θα το βγάλω, ναι. Εντάξει. Έτσι Κώστα μου. Έχεις δίκιο. Το κινητό του όμως δεν έχει φωτογραφική. Θα σου κρατήσει το πρωί και θα παίρνει μάτι το αυτοκίνητο σου, ρε φίλε μου, το καφεδάκι. Εντάξει. Μη γελάς καθόλου. Μη γελάς καθόλου. Εγώ είναι αρχές Αλσχάιμερ αυτές. Βιταμίνη, αν βρείτε. Α, β, γάμα, κάποια βιταμίνη να βρεις. Κώστα, διαφωνώ. Έχεις τόσα πολλά πράγματα στο μυαλό σου, γενάσκηση και ξεφεύγουν οι λεπτομέρειες. Εγώ και στον ύπνο μου σκέπτομαι, να αυτό είναι το θέμα. Μα το ξέρω, έχω πάρει χαμπάρι από μακριά εγώ. Μια φωτογραφία, Κώστα μου. Ναι, σωστό. Με τα άλλα θα τα πούμε στην πορεία. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Okay, boy, ναι, σωστό. Από μακριά, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, επόμενος κύριος. Έλα, Κώστα, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα και στον Μπράντε Πιτ. Ναι. Και σε όλους. Ναι. Καλησπέρα. Εγώ, κύριε, είμαι πατριώτης και δεν δέχομαι στην ομάδα μου Κωσοβάρο coach. Ναι. Τέλος. Ναι. Έλα, ρε, ο Μάνος ο ποιητής είμαι, τι κάνεις. Ρε, που χάθηκες, ρε, Μάνο. Χάθηκα. Έχω ψοφήσει χθες το γέλιο. Ναι. Με Αλέφαντο και Καρτσαφέρη. Ναι. Ο Αλέφαντος στο buy out το είπε μπάου. Και εσύ μπερδεύτηκες με τους δόνιδες. Ναι, ρε, φίλε. Και σου λέει ο Αλέφαντος, αυτός Κωστάκι μου για να παίξει δεξί extreme θα συμμαστιγώνουμε 150 φορές. 1-2, όμορφα και ωραία. Τον Αλέφαντο. Πολάκης. Λέγε, Κωστά, τι κάνεις. Θέλω για το τέλος να κάνεις λίγο τσάκωνα. Τσάκωνα! Με κόκκινο να του ζητάει ιδανικά που δεν πληρώθηκε. Αυτό. Καλό βράδυ. Φύγε, επόμενη γραμμή. Επόμενος, ναι. Τον άνθρωπο. Έλα, φίλε. Γεια σου, Ραβ. Καλώς τώρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά, φίλε, εσύ. Καλά μου. Να ρωτήσω, καταρχάς κάτι να πω. Η Εθνική πήρε τότε το Ευρωπαϊκό. Ναι. Αλλά αν δεν υπήρχε ΠΑΟΚ και Άρης τότε, σιγά μου υπήρχε Εθνική. Σωστό γι' αυτό. Έτσι δεν είναι. Σωστά μιλάς. Πρέπει τώρα να ευλογήσω τα γένια μου. Όχι, να μην ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά εντάξει. Τότε οι ομάδες που πρωταγωνιστούσαν στα εντός συνόρων ήταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Επειδή ακούω τώρα, σας ακούω κάθε μεσημέρι κτλ. Ναι. Ο Ηρακλής και ο Ηρακλής, να ρωτήσω κάτι τον κόκκινο, αν και να μας απαντήσει αύριο. Ναι. Ο Ηρακλής θα βγάλει χρονιά ή θα γίνει νίκη Βόλου. Τώρα κοίταξε να δεις, θα υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες θα έχουν οικονομικά προβλήματα. Εντάξει. Ο Ηρακλής, δηλαδή, φίλε, ο Ηρακλής, φίλε, με αριστερή κυβέρνηση και αυτός με οπαδούς ακροαριστερούς θα τη βγάλει, πιστεύω. Πολιτικά. Εγώ, φίλε, είμαι Παζιάννενα, ναι, και λυπάμαι πολύ που έδωσα με το μάτς τη γριά να σωθεί. Ναι. Λυπάμαι πολύ για την ομάδα μου. Εντάξει. Που έδωσε το μάτς τη γριά για να σωθεί. Εντάξει. Αυτό έχω να πω. Να λυπάσαι. Και ένα τελευταίο για τον Άρη. Ναι. Δεν μπορώ να ακούω τώρα να ακούω το πολύ τον Μπούζο που λέει να βγάλουμε το Ντενέ, να δώσουν τα στοιχεία, μήπως και δικαιωθεί ο Άρης. Εντάξει, ο Μπούζος, κοίταξε να δεις, ο άνθρωπος πάρ θέλει... Πάρ' το Πανσεραϊκό, πάρ' τα Χανιά, πάρ' τον ένα, πάρ' το Παλαιστινιακό και ανέβα. Μήνε, φίλε, τον βρίζαν 500 άτομα στο Χαριλάο, κάτι πρέπει να πει και για τον Άρη και ο Μπούζος. Εντάξει, καλά έκανε και το είπε. Τέλος πάντων, εγώ πρέπει να ισορροπούμε τα πράγματα, πώς θα γίνει. Είναι κρίμα από τέτοιες ομάδες και να ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες της τέτοιας, να μην το πω. Να μην το πεις. Να μην το πεις. Όχι, να μην το πεις. Μια διοίκηση καλή που δεν υπάρχει στον Άρη, μια διοίκηση σοβαρή στον Ηρακλή που δεν υπάρχει και τέλος. Τώρα, ήρθε εδώ ο Ηρακλής, πήρε το μάτς, πήγε στην Κέρκυρα, έγινε η Μπαρτσελώνα. Τώρα ψάχνω να βρουν τον Ντενέ, για μένα είναι λίγο, δεν μου αρέσουν αυτά. Εσύ τώρα που είσαι, πας Γιάννενα. Ναι. Τώρα θα μιλήσω μεταφορικά. Πώς νιώθεις που ανοίγεις τα μπούτια σου σαν, ξέρω εγώ, κοινή, ας πούμε... Μην το πεις. Ναι, κατάλαβα. Πώς σου φαίνεται αυτό. Κατάλαβα. Γιατί βλέπω ο Πας Γιάννενα είναι λίγο τρύπα του όζοντος. Κοιτάξτε να δεις. Ναι, για πες μου. Πες μου σε μια περίοδος που δεν υπήρχαν ομάδες που να προσπαθούν. Τώρα αυτό είναι απάντηση.
Εσύ εδώ μιλάμε για τη δικιά σου την ομάδα. Δεν μ' άρεσε, ρε φίλε, τι να σου πω. Αυτό πες μου, δεν μ' άρεσε. Έκανες κάτι γι' αυτό. Τι να κάνω δηλαδή, να πάω πιάσω το Χρυστοβαθί στο ξύλο. Όχι, ρε παιδί μου, το πιάσει το ξύλο. Να πει ρε. Οι οργανωμένοι τι κάναν, τις κότες του Μπαζιάννενα. Οι οργανωμένοι μόνο να βάζονται στον Ηρακλή να κάνουμε τις γριές κολλητιλίκια. Τι θέλουν οι οργανωμένοι δηλαδή, τι. Άσο, δεν ασχολούμαι οργανωμένος, δεν υπάρχουν αυτοί. Ρε παιδάκι μου, πώς το παίρνουν το έργο, πώς το είδαν. Εντάξει, καλά κάναμε τώρα γιατί έπεσε ο Κομπότης. Μαλάκι, εντάξει, καταλαβαίνεις. Πάμε επόμενη γραμμή, καρνίβαλος είσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε, στην πιο ερωτική πόλη τι κάνετε. Μια χαρά είναι η πόλη. Καλημέρα στην παρέα σας. Ναι. Καλησπέρα. Δεν μπορώ να μιλήσω δυνατά γιατί κοιμάται η κούκκι. Τι, πολύποδες έχεις στο λαιμό. Τι. Όχι, την είχα μαζί μου σήμερα το απόγευμα στο γνωστό ξενοδοχείο. Ήταν ο κύριος Σάββας με τον κύριο Νίκο. Ναι. Και εκείνη την ώρα που λέτε, χτύπησε το τηλέφωνο του κυρίου Νίκου. Τον είχε πάρει ένας φίλος του από Γερμανία. Ναι. Και του λέει και τα καθέκαστα ότι είχε μιλήσει με έναν άνθρωπο του ΠΑΟΚ και του πρότεινε Γερμανό προπονητή και του είπε ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ενεργόμενη δύναμη. Και αν θα μπορούσε να τον φέρει σε επαφή με τον προπονητή που απειλήθη από το Ντόρτμουντ, τον Τούχελ. Και μου ζήτησε η Κούκη ένα κοκτέιλ να πιει και την παραγγείλαμε ένα μοχίτο και τη το έκανε ο μπάρμαν με παμπέρο. Γενικά η γραμμή μ' άρεσε. Και από τότε ζαλίστηκε να πούμε και την έχω τώρα στο μπαλκόνι κοιμάται και κούκι. Πρέπει να μιλάω χαμηλόφωνα κύριε Ραπτόπουλε. Εγώ τη μείνω όταν τη βάζω κλασική μουσική και ακούει. Μα τι ήταν και αυτό να ακούσουμε, λέει, η ανερχόμενη δύναμη λέει, του ΠΑΟΚ. Λέει, και ξέρετε ο Τούχελ που βρίσκεται κύριε Ραπτόπουλε αυτή τη στιγμή. Πώς τον είπες? Ο προπονητής που ήταν στο Ντόρτμουντ, ο Τούχελ. Α, Τούχελ. Ο Τούχελ, Τούχελ, Τούχελ. Ναι, κάνει διακοπές στη Μαγιόρκα, ξύνει τα φρύδια του, ξέρετε, γιατί είναι λίγο φαλακρός. Εν πάση περιπτώσει, ανερχόμενη δύναμη. Έχει φύγει το τηλέφωνο από τα χέρια του κυρίου Νίκου. Ναι. Δεν μπορέσαμε να το καταλάβουμε. Να σας ρωτήσω, κύριε Ραπτόπουλε, και θέλω να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Μπορείτε να μου πείτε, αυτός που αναφέρεται, ένα Συρίγος. Τι ήταν αυτός, παλιός ποδοσφαιριστής? Παλιός τερματοφύλακας του Πανιωνίου, της Ρόδου, ναι. Δεν μου λέτε, εγώ θυμάμαι έναν τερματοφύλακα από τους λίγους που είχε γενιάδα. Ναι, γένια αυτός, είχε. Μουσάτος. Ναι. Αυτός νομίζω και ο Μιλωνάς, αλλά για μισό λεπτό, τερματοφύλακας. Δεν νομίζω ότι ήταν στην τάξη του Σαβουλίδη, του Στέφα, του Κάκαρη, του Στεργιούδα, ε. Όχι, δεν ξέρω αν ήταν ο μόνος. Θα το έλεγε, ο κύριος Γκεξούτης θα το ανέφερε αυτό. Ναι, λύσαξε. Άρα δεν ήταν στους μεγάλους θερματοφύλακες, δεν συγκαταλέγεται. Δεν ξέρω αν είχε ο Κοϊβέρογλου της Καβάλας μουσι. Δεν ξέρω. Όχι, ο Κοϊβέρογλου δεν είχε, νομίζω πρέπει ήταν να ήταν λίγο μαυριδερός ο Κοϊβέρογλου, τον θυμάμαι στην Καβάλα πολλά χρόνια και στην Καστοριά. Τον είχε πάρει ο Δανίλη ένα χρόνο. Ο Παρουσιάδης μήπως είχε. Σήμερα ποιο τερματοφύλακα είδα στον δρόμο. Όχι, τον Παντελάκο, ρε. Του Άρη και της Καβάλας, ρε. Στα 78-79 του χρόνια. Στη στάση εκεί κάτω. Αυτός πρόλαβε έπαιξε με τον πατέρα σου, Κωστή. Με τον πατέρα μου πρέπει να παίξανε αντίπαλοι. Αυτός έπαιζε στην Καβάλα. Όχι αντίπαλοι, στην ομάδα της καρδιάς σου. Δεν έχω καρδιά εγώ για τον Άρη. Εντάξει. Ναι. Θα όχι, ο Παντελάκος, όταν πήγε ο πατέρας μου στον Άρη, είχε πάει στην Καβάλα ο Παντελάκος. Είχε παίξει στην Καβάλα και ήταν μάλιστα αυτός που είχε βγάλει τον Κοϊβέρογλου. Τον Παναγιώτη το λέγανε τον Κοϊβέρογλου, ρε γαμώτο. Ξεχνάω το μικρό του όνομα του Κοϊβέρογλου τώρα. Τον Κοϊβέρογλου λες αυτόν που τον έκανε δύο φορές τρίπλα ο Χατζηπαναγκής και έκλειγε. Έλα ρε που έκλειγε ο Κοϊβέρογλου. Να μα αφού τον πέρασε και μια φορά και ξαναγύρισε και τον πέρασε. Κοϊβέρογλου έπαιξε και στον Αυτόνα. Τον πήρε και αλέφαντο στον Όφη. Ήταν και στον Όφη ο Κοϊβέρογλου. Ναι, 81-82. Να σε ρωτήσω έτσι τώρα γιατί ανέφερε προηγουμένω για το Ρεχάγκελ. Κοϊβέρογλου λέγε. Δεν μου λες, μπορείς να με θυμίσεις δύο πράγματα, δύο κινήσεις που έκανε σε δύο συγκεκριμένα μάτς τότε στο Euro. Ένα ήταν το μάτς με τη Γαλλία, ναι. Και ένα ήταν το μάτς με την Τσεχία. Πες μου δύο κινήσεις που σε έχουν μείνει από εκείνο το παιχνίδι. Κοίταξε, έβαλε τον κόλερα πάνω, τον Καψί Βεντούζα, man to man. Αυτή ήταν η μία κίνηση. Μάλιστα, η μία κίνηση. Του βγήκε. Εγώ νομίζω παρά ότι το διαφορά το σωματότυπου, δεν ξέρω πώς του βγήκε, πάντως. Το χρεώνεται, το πιστώνεται, ναι.
Εγώ νομίζω, γιατί μου είχε πει ένας φίλος μου όταν ήταν και δοκίμασε τρία στόπερ και man to man. Ναι. Εμένα μου είχε πει ένας φίλος μου όταν ήταν στη Βρήνα. Τα σύγχρονα τις ζώνες και αυτά τα διέλυσε. Θα με αφήσει να ολοκληρώσω ρε τη σκέψη. Με ρωτάς και σε απαντάω. Του μου έρχονται στο μυαλό. Ναι, μα απάντησες. Ναι. Άσε με να σε ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσεις. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Δεν το ήθελα. Ακούει και κούκι. Εντάξει. Δεν μου λες το Κωστάκι μου. Δεν ήταν σε εκείνο το μάτς με τη Γαλλία που εκείνος ο Λιζαραζού ανέβα κατέβα κάπου στο 60 κουράστηκε και βάζει μέσα, βγάζει σέντρεφόρ του Νικολαίδη και βάζει χαφ και τον περνά και τον γορεύει τσιφτετέλει ο Ζαγοράκης και κάνει τη σέντρα. Ο Ζαγοράκης ρε φίλε 8 πνευμόνια έχει. Μάλιστα. Δεν μου λες το Τσάρτα ρε φίλε, γιατί τον έβαλε στην παράταση να παίξει με την Τσεχία, ξέρεις? Στην παράταση γιατί στους κουρασμένους χαφ έβαλε έναν. Στους κουρασμένους έβαλε βέβαια. Γι' αυτό. Ξέρεις τι τον έλεγε έναν ποδοσφαιριστή που τον είχε πάρει στα 35 για αντικαταστάτη του Ρούντι Φέλλερ σέντρε φόρα ρε φίλε από τη Β' Εθνική Γερμανίας τότε να παίξει Bundesliga. Για που λέει θέλω να σε πάρω λέει στην ομάδα μου αλλά δεν θέλω να έρχεσαι λέει το πρωί στην προπόνηση. Θα σε βάζω να παίζεις λέει ένα ημίχρονο αλλά θέλω κάθε φορά ένα γκολ λέει μπορείς. Και του λέει εκείνος εκεί ο Μπρουξ Μίλλερ του λέει coach μπορώ. Ρε Κωστάκη, και κάθε φορά που τον έβαζε, ένα γκολ του το έβγαζε. Έτσι έκανε και με τον Τσάρτα, ρε Κώστα μου. Του λέει, αγόρι μου, θα μείνεις όλη την ώρα στον πάγκο, θα σε βάλω στην παράταση, γιατί δεν θέλω να πάει το μάτς απέναλτι. Πέντε μπαλιές μπορείς να βγάλεις μπροστά. Μήπως και βρούνε κανένα κεφάλι από κανένα ψηλό και το κάνουμε 1-0 και τελειώσει το μάτς στην παράταση. Ναι. Κάπως έτσι την ψηλιάζομαι ναι. Εγώ τη δουλειά. Ναι. Και να σε ρωτήσω, ρε Κωστάκη μου, ναι. Γιατί γράφει και ο κουμπάρος ο Κουλιανός στο Μέτρο Σπορ ναι. Για το πνευματικό παιδί του Ρεχάγκελ, τον Τόμα Σαφ. Ποιο σύστημα είναι το λατρεμένο του Τόμα Σαφ, σαν Γερμανός προπονητής? 4-2-3-1. Μήπως οι δημοσιογράφοι που το γράφουν ότι είναι πνευματικό παιδί του Ρεχάγκελ να μας πούνε ποιο σύστημα είναι το λατρεμένο του Τόμας Σαφ, γιατί αυτός υπάρχει περίπτωση να έρθει στον ΠΑΟΚ, δεν είναι? Έφυγες. Τελευταία γραμμή για σήμερα, μπασκετική, ναι. Πάμε. Ναι. Ναι. Μ' ακούτε. Καθαρότατα. Μήπως υπερεκτιμήσατε πολύ, όχι εσείς, γενικά όλοι τον κύριο Μυροφορίδη, ότι είναι το Α και το Ω σε μια ομάδα. Και τα έργα του το λένε. Άτο τι λένε. Τουλάχιστον είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ξέρεις ποδόσφαιρο και δεν είσαι κανένας γελατζής. Γιατί έκανε όταν πήγε στη Λαμία πριν 3 χρόνια, 2,5 χρόνια μετά τον Ηρακλή ο Μυροφορίδης. Γιατί έφυγε. Πάλι με τον Τενέ ήταν τότε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως συμφωνώ μαζί σου ότι μετά τις κινήσεις αυτές ότι οι προπονητές γίναν προπονητάκια και είναι η κατάδια του ποδοσφαίρου. Όχι, κατάδια της προπονητικής είναι. Της προπονητικής. Είναι κατάδια. Διότι κάτι τέτοιοι τύποι αλωνίζουν, αλλά εγώ πιστεύω εδώ είμαστε, γεροί να είμαστε. Κοίταξε αυτά πριν από χρόνια, παλιώς ακούγεσαι. Το ρόλο του τεχνικού διευθυντή, αλλά και τη γνώση του ποδοσφαίρου, την τακτική, τη φυσική κατάσταση, πρώτη φορά χρονόμετρο. Ποιος Έλληνας προπονητής τα έχει κάνει? Όλα τα πακέτα σε ένα. Ελάχιστη. Ένας προπονητής ήταν και Μυροφορίδης, ήταν και προπονητής. Ήταν και μάνατζερ, είχε και τις διαιτητές, είχε και τη γνώση, είχε και την εξέλιξη, ήταν και καλός δέκτης. Ένας προπονητής, μεγάλος προπονητής Έλληνας. Ο Λάκης ο Πετρόπουλος. Μάλιστα. Πέντε Μυροφορίδες στην Καθησιά ήθελε. Εγώ πάντως άποψή μου. Χωρίς να είναι άποψή μου, χωρίς να είναι δεκτή από όλους. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, δεν πάει να είναι άποψή μου. Ναι. Και επειδή ξέρω συμφωνείς και εσύ, γιατί και εσύ είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, γνωριζόμαστε και από την εποχή που είσαι τερματοφύλακας και είχες και ένα συμβάν με προπονητή, μην τα λέμε. Είχα κάνει. Από την εποχή που είσαι τερματοφύλακας και είχες και ένα επεισόδιο μέρα προπονητή, ναι, ναι. Από τότε γνωριζόμαστε. Δηλαδή, δεν αξίζει να τα λέμε τώρα τα πράγματα αυτά.
διότι σε σέβομαι τη δουλειά που κάνεις και σαν άνθρωπο και σαν παραγωγό. Εντάξει, το χειροδικήσαμε τότε. Ήταν... εντάξει. Μέσα παιχνίδι όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα προλάβει την παρέλαση Μεροφορίδης. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι μια παράμετρος η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ότι πώς θα συνεχιστεί μια συνεργασία σε ένα τοξικό σωματείο όπως είναι ο Άρης. Οπωσδήποτε. Το τοξικότερο σωματείο που έρχεται ο Μεροφορίδης να δουλέψει είναι ο Άρης. Αν τη βγάλει και τη βγάλει, δηλαδή οι μεγαλύτερες εξετάσεις που δίνει είναι αυτό το σωματείο. Αυτό. Εδώ πάντως θα έχει μεγάλο, θα γίνει μεγάλος θείασος. Ας είμαστε, περιμένουμε. Ναι, μακάρι να είμαστε καλά στην υγεία. Μακάρι να πάει καλά. Δεν είναι μακριά. Η άποψή σου με τη δική μου δεν έχουν μακριά άποψη. Το ξέρω. Γιατί εγώ παρακολουθώ έτσι με λεπτομέρεια αρκετά το πρωτάθλημα της Football League. Ναι. Και βλέπω ότι κάποιοι παράγοντες, κάποιοι προπονητές περιμένουν στη γωνία. Και δεν θέλω να είμαι μάντης, ας πούμε, τέτοιο. Βλέπω ότι η σιωπή του Καλαϊτζίδη με προβληματίζει πάρα πολύ. Γελάς. Έφυγες, καλό βράδυ. Ξέρω ότι συμφωνείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να... Καλό βράδυ. Ξέρω ότι συμφωνείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να... Καλό βράδυ. Ξέρω ότι συμφωνείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να... Καλό βράδυ. Ξέρω ότι συμφωνείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να... Καλό βράδυ. Ξέρω ότι συμφωνείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να... Καλό βράδυ. Ξέρω ότι συμφωνείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να... Καλό βράδυ. Ξέρω ότι συμφωνείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να... Καλό βράδυ. Ξέρω ότι συμφωνείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να... Καλό βράδυ. Ξέρω ότι συμφωνείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να... Καλό βράδυ. Ξέρω ότι συμφωνείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να... Καλό βράδυ. Ξέρω ότι συμφωνείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να... Καλό βράδυ. Ξέρω ότι συμφωνείς γι' αυτό. Δεν μπορώ να... Καλό βράδυ. Ξέρω ότι